Σας και πάλι ξεκινήσαμε μετά από αρκετά τεχνικά προβλήματα. Μαζί σας απόψε ο Ευάγγελος Μιχαλόπουλος ή Άγγελος. Ο Θάνος Τουρτούρας, εγώ εδώ, στο κρύο και από μακριά. Με το τζάκι με τις μοβ φλόγες, έτσι φαίνω, έτσι δείχνουν σε εμάς. Είναι μαγική φωτιά. Ultraviolet. Και οι δύο προσκεκλημένοι μας για σήμερα, ο Ηλίας με μπλουζάκι Rimac Automobili, ωραίος. Και ωραίος. Ο Γιώργος ή Γιώρης Van der Andron, πολυγραφότατος στη σελίδα, αλλά άνθρωπος με λίγα λόγια στην πραγματικότητα, με μπλουζάκι Champion. Λοιπόν, τελικά καταφέραμε να σηκωθούμε live και σηκωνόμαστε live μέσω του Ηλία, ο οποίος βρίσκεται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ίσως φταίει το ίντερνετ στην Ελλάδα, ίσως φταίει εδώ που είμαι κάτω από την επιφάνεια του εδάφους εγώ και δεν μπορώ να διαχειριστώ το θέμα. Δεν ξέρω τι ακριβώς μπορεί να συμβαίνει. Πώς φταίει το κρύο, γιατί εδώ στην Κοζάνη αυτή τη στιγμή έχουμε μείον 8 και επίκειται πολύ δρυμύτερο ψύχος. Ίσως παγώνουν τα ηλεκτρόνια μέσα στους αγωγούς και είναι, δεν μπορούν να τρέξουν γρήγορα. Νυχτερινό ρεύμα, ακριβώς. Ο Θάνος δεν ξέρει να χειρίζεται το κομπιούτερ. Τώρα στα γεράματα και λέει, τα πράγματα, πώς θα τα μάθουμε. Και λέει δικαιολογίες. Λοιπόν, όπως είπαμε και πριν, βλέπετε το εβδομαδιαίο podcast της ομάδας ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα. Θέλω να μας κάνετε μια πρώτη παρουσίαση των εαυτών τους. Κάτσε λίγο, Άγγελε. Προτού οι καλεσμένοι κάνουν παρουσίαση του εαυτού τους, των εαυτών τους, να κάνουμε το κλασικό εισαγωγικό πρίξιμο. Ναι, λοιπόν, πρέπει. Μια και σηκώθηκε η εκπομπή και πλέον ελπίζουμε ότι μας βλέπετε και μας παρακολουθείτε live, είπαμε ότι κάνουμε κοινοποίηση. Έτσι, κοινοποίηση της εκδήλωσης αυτής στον τοίχο μας ή οπουδήποτε σε ιστορίες ή τέτοια πράγματα, προκειμένου γνωστοί και φίλοι και τα λοιπά να το δουν και να πούν «Α, ωραίο είναι αυτό, με ενδιαφέρει, θα παρακολουθήσω κι εγώ να δω τι κάνουν αυτοί εκεί πέρα με αυτά τα πράγματα». Πρώτον, αυτό. Δεύτερον, όπως έχουμε πει πολλές φορές, οι εκπομπές αυτές αρχιοθετούνται, κόβονται όλα τα τεχνικά προβλήματα στην αρχή, ξεκινάμε σωστά και ανεβαίνουν στο YouTube, στο κανάλι της ηλεκτροκίνησης στο YouTube. Ακριβώς. Θα το κοινοποιήσω σε λίγο στην συζήτηση που είναι κάτω από το live, αν μπορέσω να το βρω, γιατί είναι και αυτό το πρόβλημα που έχω εγώ. Αυτή τη στιγμή, ας πούμε, δεν έχω σχόλια πάλι, ως συνήθως τις άλλες φορές, αλλά δεν είναι τώρα να το ρυψοκινδυνεύσουμε πάλι με αποσυνδέσεις κτλ. Θα κοινοποιήσω και το σύνδεσμο του καναλιού στο Facebook, στο YouTube, προκειμένου να εγγραφούν όσο γίνεται περισσότεροι για να μπορούμε αυτά τα live να τα σηκώνουμε μέσω του YouTube. Γιατί αυτός είναι ο στόχος. Αλλά για κάποιο λόγο, όσο έχεις μικρό αριθμό συνδρομητών, δεν σε αφήνει το YouTube να κάνεις τέτοια μαγικά. Επομένως, όποιος δεν έχει κάνει subscribe στο YouTube, μπαίνει και κάνει subscribe. Θα πρέπει να ανεβάσουμε, το έχουμε πει πολλές φορές, και ένα αρθράκι και από την ομάδα της ηλεκτροκίνησης και από τη σελίδα της ηλεκτροκίνησης προς την ομάδα, και ίσως να βάλουμε και κάποια πληρωμένη καταχώρηση εκεί, θα δούμε, για να κάνουν 4.500, 5.000 μέλη έχουμε τώρα στο group. Το 1 πέμπτο να έκανε εγγραφή στο YouTube, θα μπορούσαμε τώρα να προχωρήσουμε τελείως διαφορετικά. Δυστυχώς είναι, νομίζω, γύρω στα 100 άτομα, είναι πολύ μικρό το νούμερο. Επομένως, αυτά τα δύο πραγματάκια, δείτε τα λίγο, να δούμε πόσος κόσμος θα καταφέρουμε και σήμερα να μαζευτούμε παρά όλο αυτό το μπέρδεμα. Ωραία πήγα να το σηκώσω στην αρχή, έβαλα και μία εικόνα εκεί, να είναι όμορφα, να είναι καλά, αλλά τελικά την πατήσαμε, δεν ξέρω ακριβώς τι φταίει, πώς θα μπορούσαμε να το δοκιμάσουμε αυτό υπό πραγματικές συνθήκες, να κάνουμε μία σχετική εξομοίωση. Προχωρούμε, δεν πτωούμαστε. Γιώργο, Ηλία, έχετε το λόγο, πείτε μας τι γίνεται στις χώρες που κινείστε και αναπνέετε. Ηλία, θες να ξεκινήσω από τα βόρεια. Οκ. Γεια σας και από μένα, είμαι ο Ηλίας. Μένω στη Σκωτία, στη Μεγάλη Βρετανία, στο Εδιμβούργο.
Είμαι ιδιοκτήτης ενός Tesla Model 3. Είμαι εδώ περίπου 20 χρόνια, δουλεύω στην πληροφορική. Και εδώ και 1,5 χρόνο έχω πάρει το Model 3, το οποίο το χρησιμοποιώ καθημερινά για τις μετακινήσεις μου, για ταξίδια με την οικογένειά μου και οτιδήποτε άλλο χρησιμοποιώ σε όλα τα προηγούμενα αυτοκίνητα που είχα. Για αρχή καλά είναι αυτά. Γιώργο, βλέπω έχεις ανεβάσει στο φάκελο του σεναρίου κάποιες εικόνες. Θα ήθελες κάτι από αυτά να κοινοποιήσω τώρα σε πλήρη οθόνη? Ήθελα να πω όπως πέρασα την ημέρα μου σήμερα. Κάτι ακόμα. Σήμερα έχω πάει για πατινάς στα Ολλανδικά κανάλια. Έχουν παγώσει εδώ και μια εβδομάδα όλα στην Ολλανδία. Παρεμπτόντως δεν βλέπω τι ανεβάζεις, βλέπω μόνο εσάς τους τρεις. Μισό λεπτό λίγο να το ανεβάσω, αφού το ξεκινάς έτσι και το έχεις χειριστεί, το ανεβάζουμε έτσι. Μισό λεπτό, είμαστε εδώ. Ναι. Για πες μου. Το βλέπεις? Λοιπόν, όχι, βλέπω μόνο στους τρεις. Α, το βλέπω, ναι. Α, εδώ έχω βάλει τα... Ναι. Πώς λέγονται στα ελληνικά? Παραθύρα. Όχι, αυτά που κόβουν τον πάγο, ρε, για να μπορέσει να... Παγοπέδιλα. Παγοπέδιλα, ναι. Έχω βάλει τα παγοπέδιλα και είμαι έτοιμος να ξεκινήσω. Λοιπόν, αυτό είναι ένα απλό, όχι, ούτε λιμνούλα δεν το λες. Είναι μια πλατιούλα που αντί για να έχει γρασίδι, έχει νερό. Και έχει παγώσει τελείως και έχει βγει η γειτονιά και κάνει πατινάζ πάνω στο τέτοιο. Οι Ολλανδοί είναι πολύ πορωμένοι με το πατινάζ. Κάθε χρόνο ανυπομονούν να παγώσουν τα κανάλια. Είναι από τους πιο παλιούς τρόπους μετακίνησης, γιατί δεν είχαν όλοι άλογα τον παλιό καιρό. Δεν υπήρχαν τρένα, δεν υπήρχαν αυτοκίνητα. Οπότε όταν πάγωναν τα κανάλια ήταν οι καλύτεροι τους, γιατί μπορούσαν να πάνε σε ένα διπλανό χωριό πολύ γρήγορα. Οι έμποροι με ένα έλκυθρο και με τα παγοπέδιλά τους να φέρουν προϊόντα σε μια καινούργια αγορά. Οπότε έχουν όλοι αυτό τον πυρετό όταν πλησιάζει ο χειμώνας και έχουν μάλιστα ένα τεράστιο διαγωνισμό μεταξύ 11 πόλεων, μια τεράστια διαδρομή που κρατάει ώρες, αλλά νομίζω έχει να γίνει αυτό γύρω στα 20 χρόνια, διότι δεν παγώνουν πλέον τα κανάλια αρκετά για να γίνει αυτό, για να γίνει όλη αυτή η διαδρομή. Η τελευταία φορά που έκανα εγώ πατινάζ στα κανάλια της Ολλανδίας ήταν 9 χρόνια πριν. Ενώ πριν από αυτό κάθε χρόνο πάγωναν. Ναι. Δηλαδή για όσους πιστεύουν ότι η υπερθέρμανση του πλανήτη είναι βλακίες, εδώ το βλέπουμε πολύ έντονα. Ναι, όντως. Και θα ήθελα κάτι να πω κι εγώ σε αυτό, αλλά συνέχισε με την παρουσίασή σου. Ποιος είναι ο φίλος μας εδώ? Ο Μπραμ. Ο οποίος κάνει πατινάζ από μικρός. Όλοι οι Ολλανδοί, δηλαδή, αν δείτε κάποιοι παιδάκια στο background, ξεκινάνε με διπλά πέδιλα που μπαίνουν κάτω από τα παπούτσια τους, σαν σανδάλια κάπως. Αχα. Και πολύ γρήγορα μαθαίνουν με κανονικά τέτοια και περνάνε από δίπλα μου σφίνα. Εγώ ξέρεις τώρα, χάριος, δεν έχω κάνει και πάρα πολλές φορές. Σφίνα από δίπλα και κοντεύουν να σκοτώσουν. Παίζουν χόκι στο βάθος δύο ομάδες. Μάλιστα. Είναι πολύ ωραία. Πολύ ωραία περνάτε εκεί πέρα. Και τι άλλο έχουμε εδώ? Καμιά φωτογραφία το όχημά σου? Α, εδώ είναι στα τεχνικά. Μα, πρέπει να πάμε εδώ ή να γυρίσω πίσω? Όχι, μα μου, το ξέχασα αυτό, περίμενε. Θα το βάλω μετά, θα μιλάει ο Ηλίας. Εδώ είναι, μου ζήτησες κάποια στοιχεία για την Ολλανδία. Πόσα ηλεκτρικά κυκλοφορούν, πόσες μπρίζες έχουμε. Κάτσε να τα ανοίξω κι εγώ, γιατί είναι πολύ μικρό. Ναι, ο υπόλοιπος κόσμος το βλέπει πιο μεγάλο. Σε εμάς τώρα είναι μόνο πολύ μικρό. Ναι, ναι. Αλλά φαίνεται μεγάλο κανονικά. Λοιπόν, κυκλοφορούν γύρω στα 300.000 ηλεκτρικά και υβριδικά αυτοκίνητα αυτή τη στιγμή στην Ολλανδία. Το πιο δημοφιλές αυτοκίνητο το 2020, μάλλον 31 Δεκεμβρίου 2020 ήταν το Tesla. 38.000 Tesla 3 κυκλοφορούν στην Ολλανδία. Το Outlander ακολουθεί το Kona, το Tesla S και το Volvo V60. Μόνο για τον Δεκέμβριο, μεγαλύτερες πωλήσεις έκανε το Volkswagen ID.3 με 6.000 κομμάτια,
το Kona 4400, το Model 3 σχεδόν 4000, ID4 2400 και ένα Volvo 1770. Πουλήθηκαν. Μάλιστα. Τι είναι αυτό. Το χάρτη σου. Ο χάρτης μου, το σταθμό. Α, ο χάρτης. Αυτό είναι τα, οι απλοί φορτιστές, οι δημόσιοι φορτιστές μέχρι 11-22 kW AC στην γειτονιά μου. Καλά, εντάξει. Είναι, είναι το δυτικό κέντρο του Άμστερνταμ, να το πω έτσι. Αυτά είναι μία-μία μπρίζες ή είναι σταθμοί οι οποίοι μπορούν να έχουν, ξέρω εγώ, και πέντε ακόμα μπρίζες. Συνήθως όταν είναι πάνω από δύο, κάθε καρδούλα είναι δύο θέσεις φόρτισης. Μάλιστα. Συνήθως όταν έχει μια στήλη, δηλαδή, πάνω από δύο, δείχνει νούμερα, αντί για καρδούλες. Αλλά εδώ νομίζω ότι έχει πολλές μία πάνω στην άλλη, έτσι όπως το βλέπω. Δηλαδή, ακόμα τα, πρέπει να κάνεις ένα zoom πιο πάνω, μια φορά zoom out για να σου δείξει νούμερα, νομίζω. Τώρα παίζει να έχει καρδούλες η μία πάνω στην άλλη. Είναι, είναι, και είναι και ένα κίτρινο Tesla Roadster παλιό εκεί. Πού, παιδιά. Πού? Στο Άμστερνταμ. Μια φορά είχα πάει στο Άμστερνταμ. 2014. Εκεί προπατάμε, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω σε τι κατάσταση ήμασταν και βλέπω ένα κίτρινο Roadster και παθαίνω σοκ. Η παρέα μου δεν κατάλαβε τι είναι. Κανείς α, το Roadster, το original, δες. Ναι, ναι, ναι. Μόνο το ήξερα. Είχες καμιά Lotus Elise και μπερδεύτηκες. Όχι, όχι, ήταν Tesla Roadster πλαγκαρισμένο στην πρίζα και όλα. Και με δουλεύανε, ξέρω. Η εικόνα είναι αντίστοιχη στο Ηνωμένο Βασίλειο, Ηλία. Ναι. Δεν έχω γραμμένα στατιστικά, αλλά τα κοίταζα πριν. Καταρχήν, το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν η τρίτη μεγαλύτερη αγορά ηλεκτρικών στον κόσμο μέχρι πρώτην. Τώρα μπορεί να έχει χάσει μια-δύο θέσεις. Έχουμε περίπου 200.000 ηλεκτρικά και υβριδικά. Έχουμε συνολικά 13.000 σημεία φόρτισης για πληθυσμό 60 εκατομμύρια. Υπάρχει το ίδιο πράγμα που μας έδειξε πριν ο Γιώργος, ότι σε κάθε οικονομικό τετράγωνο έχει γύρω-γύρω, σε κάθε γωνία, από 5-6 σταθμούς. Αυτό είναι το πολύ εντυπωσιακό για μένα στην Ολλανδία. Όχι τόσο πολύ. Δεν έχει σε κάθε τετράγωνο 5 δημόσιους φορτιστές, αργούς, αλλά φορτιστές. Αλλά έχει πολλούς, αρκετούς, πώς το λένε στα ελληνικά, rapid, τους λένε στα ελληνικά, 40-50 kW, τέλος πάντων. Έχει φορτιστές. Ναι, ναι. Ναι, και απλά αυτοί λειτουργούν, ας πούμε, με τη λογική του πρατηρίου, πώς λειτουργούν, γιατί ακόμα και σε αυτούς θα πρέπει να καθίσεις τουλάχιστον μισή ώρα. Μα δεν είναι το καλύτερο τώρα. Καταρχήν, στη Σκωτία, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ήταν όλοι δωρεάν οι φορτιστές. Φόρτιζες δωρεάν, πλήρωνε και το στην πράγμα. Ελλάδα ήταν και δωρεάν εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αλλά πλέον τώρα δεν είναι. Τώρα τελευταία, επειδή φορτίζει πάρα πολλοί κόσμος και πλέον φορτίζουν και πάρα πολλοί επαγγελματίες, ταξιτζίδες κτλ. Και υπήρχε πολύ μεγάλη κίνηση και πολλά έξοδα για τους δήμους, αποφάσισαν ορισμένους να τους κάνουν επιπληρωμή. Δεν έχει, όχι και πάρα πολλούς, οι περισσότεροι είναι ακόμα δωρεάν. Απλά αυτοί που είναι στην πόλη σε πολύ κομβικά σημεία, ξέρω εγώ, σε πολύ busy, μπορεί να είναι επιπληρωμή. Και έχει και λειτουργεί, είναι σαν πρατήριο. Έχει ένα ηθικό όριο να μην φορτίζεις για πάνω από μία ώρα και ειδικά άμα έχει ουρά, ας πούμε, αλλά δεν είναι πραγματικό το όριο. Υπάρχει κόσμο που φορτίζει όσο χρειάζεται. Και όταν φορτίζει, έρχεται ο επόμενος. Έχουμε πάρα πολλούς, δεν υπάρχει θέμα φόρτισης. Για να καταλάβετε, εγώ το πρώτο χρόνο που είχα το ηλεκτρικό, δεν είχα φορτιστεί σπίτι. Μάλλον είχα, αλλά ήταν πολύ δύσκολο να το χρησιμοποιήσω, δεν ήθελα να το χρησιμοποιήσω και δεν το χρησιμοποιούσα. Το είχα φορτίσει σπίτι 5 φορές, ας πούμε, όλο το χρόνο. Όλες οι υπόλοιπες φόρτιζε από κάποιο δημόσιο φορτιστή, είτε στη δουλειά μου, είτε εκεί που περίμενα για κάτι άλλο, είτε στο σούπερ μάρκετ. Δεν είχα πρόβλημα. Αρκεί να ξέρεις που είναι. Που φυσικά υπάρχουν apps. Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, παιδιά, να κάνουμε λίγο μία παρέθεση.
Έχει κανείς από εμάς εδώ τους τέσσερις feedback από τα σχόλια σε πραγματικό χρόνο στο πλάι της συνομιλίας? Εγώ τα τη βλέπω. Συνομιλία, όχι. Τα βλέπω τα σχόλια από την ομάδα. Αλλά και πάλι υποθέτω ότι θα βλέπω τα 4-5 τελευταία σχόλια. Καθώς ρολάρουν προς τα πάνω. Άρα μόνο ο Ηλίας τα βλέπει, έτσι. Εγώ τα βλέπω, ναι. Ενδιαφέρον. Έχουμε την πρώτη ερώτηση. Δηλαδή. Εντάξει, ναι, το κοιτάμε μία στον τόσο. Απλά να ξέρει λίγο ο κόσμος που μας παρακολουθεί ότι δεν είμαστε και σήμερα σε δυνατότητα να απαντήσουμε άμεσα σε κάποια πράγματα. Να ρωτήσω τον Γιώργο μήπως αν γνωρίζει κάποια πράγματα σχετικά με το Tilburg και το εργοστάσιο τελικής συναρμολόγησης της Tesla που έχει εκεί πέρα. Αν είναι επισκέψιμο, αν έχει πάει ποτέ, αν είναι κοντά στην περιοχή του. Δεν έχω πάει ποτέ, αλλά έχω ακούσει, έχω δει στο ολλανδικό Facebook group του Tesla 3 ότι πολλοί κόσμος που είναι από την Νότια Ολλανδία πάει και παίρνει το Tesla του από εκεί. Η υπόλοιπη Ολλανδία πηγαίνει στο λιμάνι του Άμστερνταμ, ναι. Αλλά κάποιοι από τον Νότο πηγαίνουν στο Tilburg και το παίρνουν. Τα οχήματα που προορίζονται για την ευρωπαϊκή αγορά, αν δεν κάνω λάθος, πάνε πρώτα στο Tilburg. Τεστάρονται, βελτιώνονται κάποιες μικροατέλειες ή οτιδήποτε και μετά πάνε στις διάφορες χώρες. Κάνω λάθος, δεν ξέρω αν το γνωρίζεις. Είμαι αρκετά σίγουρος ότι με το δικό μου δεν έγινε αυτό, γιατί το δικό μου ήρθε Δεκέμβριο του 2019 και υπήρχε τόσο μεγάλη ζήτηση για την Ολλανδία τότε. Κατέβηκαν 30.000 Tesla 3. Σχεδόν όλα το τελευταίο τρίμηνο και γι' αυτό τα φέρνανε από το Zeebrugge κατευθείαν με καράβι στο Άμστερνταμ. Οπότε μου φαίνεται λίγο απίθανο να τα πήγανε πρώτα στο Tilburg για συναρμολόγηση να τα ξαναφέρανε στο Άμστερνταμ. Θα ήταν αδύνατο. Αλλά το έχω ξανακούσει αυτό που λες, ναι, ότι συμβαίνει ότι... Τα πήγες κατευθείαν από το λιμάνι ή ναι. Από κάποια... Κατευθείαν από το λιμάνι, έτσι, καθώς βγήκαν, ούτε ένας έλεγχος, τίποτα. Εμείς κάναμε τον έλεγχο, δίνανε 1.000 την ημέρα, οπότε ήταν πού να τελείς. Ναι, είναι και αυτό. Ξέρουμε ότι το Clovis Captain, είχαμε κάνει μια μετάδοση έτσι, από το Maritime Traffic την προηγούμενη φορά. Ήρθε τη Δευτέρα, Τρίτη αν δεν κάνω λάθος, και στο λιμάνι που έρχεται στο Βέλγιο συνήθως και ξεφόρτωνε. Οπότε έχει ένα αρκετά μεγάλο φορτίο επίσης τώρα. Για την Ευρώπη. Δεν ξέρω πώς θα έρθουν και για την Ελλάδα. Μάλλον θα φορτωθούν, θα έρθουν είτε μέσω Tilburg είτε με κάποιο άλλο οχηματαγωγό θα κατεβούν Ελλάδα. Θα κάνουν πάλι τον κύκλο της Ευρώπης, αν έχω καταλάβει καλά. Τουλάχιστον αυτό είχε συμβεί το Δεκέμβρη, που ήρθε η πρώτη φουρνιά, ας πούμε. Θέλω να κάνω μια παρέμβαση. Θέλω να ρωτήσω αν ξέρει κάποιος εδώ από τους φίλους, αν υπάρχει άλλη εταιρεία κατασκευαστής αυτοκινήτων η οποία έχει οπαδούς που παρακολουθεί το καράβι με το οποίο έρχονται τα αυτοκίνητά μας. Κανείς? Κανείς σχόλιο? Δεν νομίζω να υπάρχει. Πολύ ωραίο. Το μπλουζάκι Ρίμακ γράφει ο... Ναι, ευχαριστώ πολύ. Ωραίο είναι. Ο Μάνος μου γράφει να πω για το Audi. Περίμενε, Μάνο, θα πούμε. Κάτσε λίγο, γιατί έχουμε υποτίθεται ένα λιμό. Τα βλέπω live τα σχόλια. Για το τι γίνεται... Ναι, είναι γίνεται τα σχόλια, είναι γίνεται ένας χαμός. Για το τι γίνεται στο... Κάτσε, βασικά... Βέβαια, αυτό ήταν στα εισαγωγικά, αλλά επειδή έγινε όλο αυτό το μπέρδεμα, ο Χρήστος μου κάνει παρατήρηση ότι αυτό... Μόλις το έδειξε, έπεσε. Δεν είναι καθόλου σωστό. Συμφωνώ απολύτως. Θέλω να απολογηθώ σε πραγματικό χρόνο. Πάνω έχει αντλία θερμότητας, αλλά έχει και μωρά που κοιμούνται. Οπότε εγώ κατεβαίνω κάτω στον αποθηκευτικό χώρο, όπου υπάρχει ένα τζάκι παλιό, ανοιχτού τύπου, εστία, και με βιομάζα από το διπλανό κτήμα. Είναι κλαδέματα. Είναι οικολογικό, αλλά παρόλα αυτά έπρεπε να είναι τουλάχιστον ενεργειακού τύπου κτλ. Κάποια στιγμή θα αναβαθμιστούμε, όπως θα αναβαθμίσουμε και το κανάλι και όλη αυτή την εκδήλωση. Το είπα και
το πρώτο live που σηκώθηκε. Αυτή τη στιγμή στην Κοζάνη έχει μείον 8, οπότε έχει ψοφόκριο εδώ κάτω. Γι' αυτό μετακόμισα σήμερα δίπλα στον Τζάκι, προκειμένου να είναι λίγο πιο υποφερτή η κατάσταση. Αλλά η αναβάθμιση αυτή του χώρου, ελπίζουμε ότι θα συνοδευτεί και με την αναβάθμιση της πλατφόρμας, γιατί ένας φίλος μας είπε να σηκώνουμε το live στο YouTube. Ναι, αυτό θέλουμε να κάνουμε, αλλά προς το παρόν δεν γίνεται, γιατί δεν υπάρχουν αρκετοί συνδρομητές. Πρέπει να υπάρξουν πολλοί συνδρομητές στο κανάλι της ηλεκτρικής στο YouTube, προκειμένου να μπορέσουμε να αναβαθμίσουμε αυτή την ιστορία. Σχετικά με το θέμα της ηλεκτροκίνησης στην Ολλανδία και στην Αγγλία. Πες το, Άγγελ. Να πούμε εδώ ότι ο Θάνος μεταδίδει από το υπόγειο καταφύγιο του για τον COVID ή για οτιδήποτε, για πυρηνική καταστροφή, για οτιδήποτε. Ναι, οπότε είναι... δεν είναι τόσο εύκολα και απλά τα πράγματα. Οι συνθήκες είναι λίγο αντίξωες. Αντίξωες. Αλλά όμως προσπαθούμε πάντοτε να κάνουμε την πληροφόρηση να... διαδίδουμε τέλος πάντων ό,τι νέα υπάρχουν. Ταυτόχρονα όμως οι συνθήκες για την ηλεκτροκίνηση στην Ελλάδα είναι αρκετά ευνοϊκές, αφού τρεις ακόμη φίλοι στην Κοζάνη συγκεκριμένα αγόρασαν ηλεκτρικό αυτοκίνητο την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν ξέρω αν παρακολουθούν. Εγώ έκανα το καθήκον μου και τους προσκάλεσα στο live. Και επίσης βγήκαν καινούργιοι, ξεφύτρωσαν καινούργιοι σταθμοί σε Αμίντεο, Πάτρα, Λάρισα. Και φυσικά στην Αττική διάφοροι σταθμοί κάθε μέρα ανοίγουν. Όχι, σε Αμίντεο είναι της Blink, στη Λάρισα είναι επίσης της Blink, στην Πάτρα είναι της NRS-CPM, η οποία είναι στο δίκτυο της Βίρτα. Πλέον αυτή είναι τζάμπα. Έτσι, της Blink δεν είναι δωρεάν, αλλά είναι δωρεάν της NRS και της Βίρτα. Οπότε την επόμενη φορά που θα κατέβεις Ελλάδα, Γιώργο, θα μπορέσεις να φορτίσεις και στο Αμίντεο. Θα μπορούσαμε να πάμε εκεί να πιούμε ένα τσιπουράκι ή οτιδήποτε. Θα έρθεις φέτος το καλοκαίρι ξανά στην Ελλάδα με το Model 3. Ναι, ναι. Έχουμε πρώτα να πάμε στην Παναγίτσα να πιούμε ένα καφέ εκεί μετά τη λίμνη. Και να δοκιμάσουμε από στην Εβόρα. Να δοκιμάσουμε τις καταπληκτικές βάφλες. Πρέπει οπωσδήποτε να πάμε στο Εβόρα. Δεν το συζητάμε. Παρόλο που είναι επιπληρωμή, βέβαια, αυτός ο σταθμός το είχα συζητήσει και με την Blink και με τον ιδιοκτήτη του καταστήματος. Είναι ένα εστιατόριο το οποίο είναι στην κορυφή του βουνού, έτσι, μείνει ψηλά. Εάν φτάσεις με το ηλεκτρικό σου αυτοκίνητο στην κορυφή του βουνού, μάλλον αυτό που σε ενδιαφέρει λιγότερο είναι να φορτίσεις εκεί πάνω, γιατί έχεις φορτίσει δυναμική ενέργεια, την οποία δυναμική ενέργεια όταν κατέβεις στο βουνό θα τη βάλεις στις μπαταρίες. Δεν ξέρω δηλαδή κατά πόσον είναι απαραίτητος ένας σταθμός στην κορυφή του βουνού. Αλλά καλό είναι να υπάρχει, γιατί όχι. Βαρυτική αποθήκευση ενέργειας. Ακριβώς. Για ποιο μετά, για την παιδιά. Κανονικά θα έπρεπε να είναι κάτω πριν ανέβεις, έτσι. Εκείνο είναι το επικίνδυνο. Θα κάνω μετά live ένα demo σχεδιασμός διαδρομής από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα, επειδή αναφέρθηκε σήμερα αυτό το θέμα στην ομάδα, πώς οργανώνουμε μια τέτοια διαδρομή μέσω του Plaxair, το οποίο είναι η πλέον κατάλληλη, ας πούμε, πλατφόρμα για αυτή τη δουλειά στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, επειδή έχει πάρα πολύ καλά ενημερωμένη βάση. Βέβαια δεν βάζει επιπλέον παράγοντες όπως το Abutter Route Planner, το οποίο βάζει μέχρι και ταχύτητα του ανέμου, πόσα κιλά έξτρα κουβαλάς, πόσες αποσκευές κτλ. Αλλά το Abutter Route Planner είναι λίγο δύσχριστο για μένα, δεν ξέρω γιατί. Το έχουν κάνει με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορείς να το χρησιμοποιήσεις ακόμα και από browser μέσα σε αυτοκίνητο, και έχει μια μυστήρια λογική. Και όταν βλέπεις, μπαίνεις σε μια τέτοια πλατφόρμα και δεν βλέπεις σε πρώτο χρόνο πού είναι η σταθμή για να έχεις μια εικόνα, αυτό σου δημιουργεί έτσι κάποιο ενδιασμό, κάποια διστακτικότητα να το χρησιμοποιήσεις περαιτέρω. Αυτό που είπες πριν για το βουνό και το εστιατόριο και τον πιθανό σταθμό φόρτισης εκεί πέρα, είχε αναφέρει ένας φίλος στην ομάδα, ο οποίος έχει κάνει ταξίδια, ο οποίος έλεγε ότι αν το ύψωμα που θα περάσεις βρίσκεται κάπου στη μέση της διαδρομής, μη σε απασχολεί, δεν θα επηρεάσει πολύ την αυτονομία. Το γιατί όπως θα ανέβεις, άλλο τόσο θα την κατέβεις. Όταν βρίσκεται στον τελικό σου προορισμό πάλι, εκεί πρέπει να σε απασχολήσει. Τον τελικό προορισμό θέλει προσοχή, ναι. Ναι, γιατί
Εκεί πέρα θα ανεβείς, αλλά μετά δεν θα ξαναπάρεις την ενέργεια πίσω από το Regen. Αυτό το είχαμε συζητήσει και με τον Γιώργο αρκετές φορές, αλλά και με τον... πες το ρε, τον Ολλανδό, τον... Όχι, πού είναι αυτός. Τώρα, το Βέλγο. Το Βέλγο είναι στον Κουζάνη. Τον Ολλανδό. Ναι, ρε, εσύ. Πω, θα μας βλέπει τώρα και θα με αρχίσετε. Τέλος πάντων. Ήταν ο σταθμός της Blink στη Βέρεια που μας είχε σώσει πολλές φορές. Και είχαμε καθίσει και είχαμε υπολογίσει ακριβώς πόσες κιλοβατόρες δεν πρέπει να έχει στην μπαταρία, ανάλογα με το τι αυτοκίνητο έχει ο καθένας, για να καταφέρει από τη Βέρεια να φτάσει μέχρι τα Διόδια προς Κοζάνη, που τα Διόδια είναι το μέγιστο σε υψόμετρο σημείο. Έτσι. Επειδή μετά από εκεί πέρα κατεβαίνεις, είναι πολύ εύκολη η κατάσταση. Αλλά μέχρι να φτάσει εκεί είναι θρίλερ. Μάλιστα. Μια που είπες ότι το έχουμε ξανασυζητήσει, υπάρχουν κάποια θέματα που τελικά δεν τα γλιτώνουμε. Κάθε εβδομάδα 2 και 3 φορές τα ίδια και τα ίδια θέματα. Τρεις φορές νομίζω αυτή την εβδομάδα συζητήσανε από διάφορα άτομα τι φορτιστή να βάλω. Ζητήσανε πληροφορίες. Και συνήθως αυτοί είναι καινούργοι φίλοι, οι οποίοι μπαίνουν μόλις τώρα στην ομάδα, γράφουν για αυτό που τους βασανίζει ή τους απασχολεί και μετά ενδεχομένως και να μην συμμετέχουν παραπέρα, άμα πάρουν τις πληροφορίες που ήθελαν. Εντάξει, σε όλα τα γκρουπ υπάρχει αυτό. Εγώ έχω ένα γκρουπ για τους Έλληνες της Ολλανδίας και κάθε μέρα υπάρχει ερώτηση για λογιστή. Και κάθε μέρα υπάρχει ερώτηση τι τεστ χρειάζομαι να πετάξω Ελλάδα. Τι? Καλά, τι COVID τεστ χρειάζομαι για να πετάξω Ελλάδα. Υπάρχει, με το που μπαίνετε στην ομάδα, στο Facebook, υπάρχει πάνω-πάνω ένας μεγεθυντικός φακός. Τον πατάς, γράφεις, ξέρω εγώ, φορτιστής και σου βγάζει. Ή γράφεις φόρτιση και σου βγάζει. Ή γράφεις, ξέρω εγώ, συγκεκριμένο μοντέλο. Δηλαδή, μπορούμε να τα ψάχνουμε, να τα βγάλουμε, γιατί γι' αυτό βλέπετε και καμιά φορά σβήνουμε κάποια θέματα, άμα προλάβουμε και τα πιάσουμε νωρίς, χωρίς να έχουν σχόλια και σας παραπέμπουμε στη συζήτηση που είχε γίνει παλιότερα. Γιατί υπάρχει πάρα πολύ γνώση στην ομάδα. Αυτή είναι ο σκοπός ύπαρξης της ομάδας, να μοιράζουμε τη γνώση. Αλλά όταν επαναλαμβάνουμε τα ίδια ξανά και ξανά, δεν μπορούμε να ασχοληθούμε με άλλα πράγματα τα οποία ενδεχομένως να έχουν και για εσάς ενδιαφέρον. Και ευθύνη και υπάρχει το θέμα. Δηλαδή, κάποιος που ξέρει ακριβώς και έχει απαντήσει πολλές φορές με λεπτομέρεια. Δεν θα ξαναπαντήσει. Δεν απαντάει συνέχεια στον καθένα με την ίδια λεπτομέρεια. Αλλά καλύτερα να έχεις λίγα και να πρέπει να τα ψάξεις στην έβρεση, στο search για να τα βρεις, παρά να έχεις συνέχεια και οι απαντήσεις να μην είναι πολύ καλές. Σαν διαχειριστή. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Συγγνώμη, Άγγελε. Πες εσύ το δικό σου και θα κάνω εγώ μοιράσμα την οθόνη που θέλω να δείξω κάτι. Ωραία. Σαν διαχειριστές και σαν ας πούμε, φίλοι της ηλεκτροκίνησης, έχουμε και άλλα πράγματα να ασχοληθούμε εκτός από την διαχείριση, ας το πούμε έτσι, της ομάδας. Και όταν ασχολούμαστε συνέχεια με πράγματα τα οποία είναι τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια και να κάνουμε, ας πούμε, moderation στη σελίδα για να είναι στρωτά, να είναι όμορφα, να είναι δοσμένα με τέτοιο τρόπο ώστε αυτός ο επισκέπτης που θα μπει στην ομάδα να βρίσκει εύκολα αυτά που θέλει και να μην κοιτάζει διαρκώς με διάφορα σχόλια τα οποία είναι κυρίως τσατάρισμα, να το πούμε έτσι, χωρίς να έχουν κάποιο ζουμί, είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο. Θέλουμε να φτιάξουμε memes, θέλουμε να φτιάξουμε, να ανεβάσουμε διάφορα πράγματα που βρίσκουμε, θέλουμε να αρχίσουμε να γράφουμε, όπως κάναμε παλιότερα, πότε-πότε και άρθρα σε άλλες σελίδες ή να σχολιάζουμε σε άλλες σελίδες ή να απαντάμε σε σχόλια που βρίσκονται σε άλλες σελίδες, γιατί πρέπει, καλό είναι να γίνεται και αυτό, αλλά δεν γίνεται να τα κάνουμε όλα. Και δυστυχώς θέλουμε να μας βοηθήσετε οι φίλοι της σελίδας σε αυτό, όπως μπορείτε, πρώτα απ' όλα να μην ανεβάζετε κάτι το οποίο είναι απλώς τσατάρισμα, χωρίς σοβαρό. Δηλαδή, αναρωτηθείτε, έχω πραγματικά τι να πω ή απλώς μου ήρθε κάτι και το λέω έτσι σαν αστείο. Το φορτηγάκι που ήθελε να φορτίσει και εκεί πήγε και καρφώθηκε πάνω στο στήλο της μέσης τάσης. Αυτό έχει ανέβει 20 φορές. 3 φορές τουλάχιστον έχει ανέβει. Δεν μπορώ να το προλάβω. Είναι και καινούριος αυτός. Ο φίλος ήθελε... Ναι, αλίμονο. Εντάξει, οκ.
Ήθελα να το γράψω, αλλά δεν θέλω και να το κατεβάσω τελείως. Πάνω σε αυτό που λέγαμε πριν, στο ίδιο θέμα δηλαδή. Ένας άλλος φίλος ρώτησε αν υπάρχει κάπου για αυτά που κυκλοφορούν στην Ελλάδα κάποια αναλογία τιμής προς WLTP εμβέλειας. Έχει κάνει μια πολύ καλή δουλειά ο Bill Fry, που βλέπουμε τώρα εδώ πέρα στην οθόνη που μοιράζω εγώ, όπου το ξεκίνησε αυτό πριν από 2 χρόνια και το επεκτείνει, έτσι. Το κρατάει ενήμερο, βάζει τιμές, βάζει καινούργια μοντέλα. Βλέπουμε ακριβώς αυτό, έτσι. Τα μοντέλα που κυκλοφορούν στην Ελλάδα με τις τιμές τους, με την επιδότηση, όπου υπάρχει η πληροφόρηση για δάνειο, υπάρχει αυτή η πληροφορία. Όλα τα μοντέλα από όλες τις εταιρείες, όλες τις εκδόσεις. Πάρα πολύ χρήσιμο. Οπότε, ρωτάει ένας φίλος τώρα, παιδιά, υπάρχει κάτι τέτοιο? Το θυμάμαι εγώ που το είχα ξεχάσει, το ανεβάζω. Είναι από φίλο της ομάδας μια δουλειά δική του. Έτσι, το ανεβάζω και ο άλλος φίλος που είχε κάνει αρχικά την ερώτηση, πάρα πολύ καλά έκανε και μπήκε και έκανε μια επιπλέον έκδοση, ας πούμε, αυτού του πίνακα, η οποία είναι αυτή. Επίσης πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, η οποία τι μας δείχνει, από το πράσινο τέλος πάνω δεξιά προς το, στη τέρμα δεξιά στήλη, από το πράσινο προς το κόκκινο, είναι ακριβώς αυτό. Είναι η κατάταξη των αυτοκινήτων σύμφωνα με την τιμή τους και με την τιμή ανά εμβέλεια. Δηλαδή, ποιο είναι το πιο φτηνό και ποιο, με μεγαλύτερη εμβέλεια αυτοκίνητο. Πάρα πολύ καλή δουλειά για αυτή. Να συνεργαστούν αυτοί οι δύο, να μας βγάλουν πάρα πολύ ωραία γραφήματα. Βέβαια, όλα αυτά είναι κατά κάποιο τρόπο μικρής σημασίας. Τι range έχει σε τη τιμή, γιατί όπως έκανα πώς και το πρωί από το πρωί και η μισή μου λένε μπράβο, η άλλη μισή μου λένε ότι είμαι λάθος. Το range κατ' εμέ, ειδικά αυτές οι μικροδιαφορές που βλέπουμε στην κορυφή του πίνακα, δεν έχει μεγάλη σημασία. Δεν έχει μεγάλη σημασία επί της ουσίας, επί της πράξης. Εγώ, καταρχήν, ποτέ κανείς δεν φορτίζει στο 0%. Ποτέ κανείς δεν περιμένει να πάει 0% για να φορτίσει. Άρα, ας πούμε ότι έχεις λιγότερο range και θες να κάνεις την ίδια διαδρομή με κάποιο άλλο αυτοκίνητο που δεν πήρες, που είχε όμως λίγο περισσότερο range, πολύ απλά θα την κάνεις και αντί να φορτίσεις π.χ. στο 30%, θα φορτίσεις στο 20%, θα φορτίσεις στο 10%. Τη διαδρομή θα την κάνεις στην τελική. Σωστό είναι αυτό που λες. Απλά αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, ακριβώς επειδή υπάρχει θέμα με τη φόρτιση στη διαδρομή, γι' αυτό κάποιος φίλος θα μπει στη λογική να σκεφτεί: να, θέλω να πάρω ηλεκτρικό αυτοκίνητο, έχω αυτό το range anxiety, υπάρχει το πρόβλημα της φόρτισης, θα ψάξω να βρω κάποιο με εμβέλεια, αλλά με ενδιαφέρει να είναι και φτηνό. Οπότε μπαίνει στη λογική και ζητάει αυτό το πράγμα που λέγαμε. Ναι, γι' αυτό ακριβώς δεν μου αρέσει και το Excel. Γιατί του λέει το Excel ότι ναι, έχεις δίκιο με αυτή τη λογική και το range είναι σημαντικό και πρέπει να βρεις το αυτοκίνητο που θα έχει το περισσότερο range που μπορείς να αγοράσεις. Δεν είναι αυτό το σημαντικό. Το σημαντικό είναι να βρεις το αυτοκίνητο το οποίο σε πάει στις διαδρομές που κάνεις τυπικά και που σε πάει, ας πούμε, στο λιγότερο χρόνο. Δηλαδή ότι φορτίζει στους φορτιστές που υπάρχουν ή που ξέρεις ότι θα υπάρξουν, φορτίζεις στο μικρότερο χρόνο, ότι μπορείς να ξεκινήσεις ίσως με περισσότερο %, όχι με 80%, μπορείς να ξεκινήσεις με 100% και δεν έχεις επηρεάσει την μπαταρία. Είναι άλλα πράγματα που είναι πιο σημαντικά από το range. Συν το ότι, όπως είναι χωρισμένη η Ελλάδα, τι είναι πολλές πόλεις, στη μέση μεταξύ τους δεν έχει σχεδόν τίποτα, δεν θες να πας μεταξύ πόλεων και έχει ορισμένους, όχι πάρα πολλούς, αυτοκινητόδρομους που τις συνδέουν. Άρα, άντε πες ότι θες να πας στην πρώτη πόλη, είναι 200 χιλιόμετρα, η επόμενη είναι 250. Άμα έχεις range 180, δεν την πιάνεις ούτε την πρώτη πόλη, είναι τούτη και τη δεύτερη. Άμα έχεις range 220, πάλι δεν πιάνεις την δεύτερη, που είναι 250. Τώρα, όπως το περιγράφεις, είναι μια φανταστική πάσα για να κάνουμε ένα demo του PlugShare. Κάνε. Τι λέτε? Βλέπετε? Όπα, κάτσε, θα πάρουμε φωτιά εδώ πέρα. Λοιπόν, παιδιά, θα μοιραστώ λίγο την οθόνη μου. Θα δείτε αυτή τη στιγμή σε full screen το PlugShare. Βλέπουμε? Πολύ ωραία. Σαν να πύκνωσαν.
Λοιπόν, αυτή εδώ είναι η Ελλάδα. Ωπα, τι έγινε, παιδιά. Συγγνώμη. Πάμε για λίγο. Φοβερό πράγμα. Δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τους υπολογιστές από μικρά παιδιά, ρε παιδί μου. Τέλος πάντων. Λοιπόν, σαν να πίκνωσαν οι Κινέζες από την προηγούμενη φορά που κοιτάζαμε. Η Ελλάδα, ναι. Συνεχώς πυκνώνει. Είναι οι σταθμοί φόρτισης που υπάρχουν στην Ελλάδα. Οι πορτοκαλοί είναι οι ταχυφορτιστές, ή μάλλον οι DC φορτιστές. Και οι πράσινοι είναι όλοι οι υπόλοιποι. Από Σούκο Μπρίζα μέχρι, πώς το λένε, μέχρι Type 2 και 22 κτλ. Λοιπόν, έχουμε τώρα το υποθετικό σενάριο στο οποίο θέλουμε να μετακινηθούμε από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα. Τι κάνουμε, ανοίγουμε εδώ το μενού, πατάμε Plan a New Trip και αρχίζουμε, γράφουμε τώρα εδώ Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη. Επιλέγουμε τη Θεσσαλονίκη. Destination. Αρχίζουμε, γράφουμε εδώ Αθήνα. Επιλέγουμε την Αθήνα. Τσακ. Εμφανίζεται η διαδρομή. Κάτσε να κλείσω αυτό γιατί εμποδίζει. Λοιπόν, αυτή είναι η διαδρομή Θεσσαλονίκη προς Αθήνα. Εγώ έχω βάλει εδώ σαν αυτοκίνητό μου το Peugeot 208. Το E208. Μπορώ να επιλέξω διάφορα άλλα αυτοκίνητα, έτσι. Αλλά σε αυτό το σενάριο έχω επιλέξει το συγκεκριμένο αυτοκίνητο. Περνάει μέσα αυτόματα την εμβέλεια, μέγεθος μπαταρίας κτλ. Βλέπουμε λοιπόν τώρα εδώ ότι το Peugeot 208 έχει περίπου 350, λέει, χιλιόμετρα μέγιστη εμβέλεια. Συμφωνούμε με αυτό? Είναι κοντά ή λέει κάποια βλακία εδώ πέρα η εφαρμογή? Κάπου εκεί νομίζω έχει. Μα παρακολουθείτε? Ναι. Λοιπόν, ανοίξουμε το EV. Ναι, κάνε έναν έλεγχο. Λοιπόν, υποτίθεται λοιπόν ότι το E208, η συγκεκριμένη έκδοση που έχω περάσει εγώ στο πρόγραμμα, έχει 350 χιλιόμετρα. Βλέπω ότι εντός της εμβέλειας εδώ υπάρχει ένα πορτοκαλί. Πατάω πάνω στο πορτοκαλί που είναι το ASEA στην Αταλάντη. Αυτό με το που πατάμε και βάζουμε add to trip, εδώ το προσθέτουμε στο ταξίδι μας δηλαδή, βλέπουμε ότι η απόσταση μεταξύ Θεσσαλονίκης και ASEA Αταλάντης είναι 362 χιλιόμετρα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι δεν μας φτάνει να φτάσουμε μέχρι εκεί. Επομένως, με το συγκεκριμένο αυτοκίνητο πρέπει να φορτίσουμε κάπου νωρίτερα. Το σβήνουμε λοιπόν αυτό. Έτσι, το κλείνουμε, το διαγράφουμε από το ταξίδι. Και τι επιλογές έχουμε τώρα? Έχουμε μία επιλογή. Έχουμε διάφορους σταθμούς, στην Κατερίνη, στον Πλαταμόνα, στη Λάρισα, στη Λαμία. Στη Λάρισα αυτό είναι σε ένα πάρκινγκ. Πρέπει να πληρώσουμε και πάρκινγκ. Μετά υπάρχει σε ένα ιδιωτικό κταίο ένα σταθμός εδώ, βλέπουμε. Είναι περίπου στο μέσο της διαδρομής μέχρι το ASEA Αταλάντης. Θα βόλευε, αλλά είναι λίγο ερημιά εκεί. Τι να πάει να σταματήσει. Βλέπουμε όμως εδώ στη Λαμία υπάρχουν δύο σταθμοί της Blink. Ο ένας είναι σε ένα πρακτήριο δίπλα σε ένα πολύ καλό εστιατόριο και ο άλλος είναι στο κέντρο της πόλης. Άρα λέμε, κάτσε να πατήσουμε εδώ. Το προσθέτουμε αυτό που είναι στο κέντρο της Λαμίας στο ταξίδι και βλέπουμε ότι η απόσταση από τη Θεσσαλονίκη είναι 297 χιλιόμετρα. Έτσι. Δηλαδή είναι σχεδόν 300 χιλιόμετρα με ταχύτητα αυτοκινητοδρόμου. Έτσι, όταν λέμε ταχύτητα αυτοκινητοδρόμου, λέμε 110-120, κάπου εκεί θα ταξιδέψει κανείς με ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Επομένως, εκτιμούμε ότι μας αρκεί. Επομένως, το προσθέτουμε στο ταξίδι μας, το βλέπουμε εδώ πάνω δεξιά. Μετά τη Θεσσαλονίκη, δηλαδή, έχει προσθεθεί το Κιόσκης. Λέμε δηλαδή ότι θα σταματήσουμε στο Κιόσκης. Εννοείται ότι μετά θα σταματήσουμε και στην Αταλάντη, επειδή είναι ταχυφορτιστής. Προσθέτουμε και αυτό στην Αταλάντη. Και μετά, αφού έχουμε άλλα 73 χιλιόμετρα μέχρι την Αταλάντη και από την Αταλάντη μέχρι τον προορισμό μας στην Αθήνα είναι 144 χιλιόμετρα, θα φτάσουμε άνετα. Ποια είναι τώρα η λογική? Αφού έχουμε κάνει λοιπόν αυτό το προγραμματισμό, ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη, σταματάμε στη Λαμία στο Κιόσκης. Στη Λαμία, για πόση ώρα θα σταματήσουμε? Αυτός ο σταθμός, όντας πράσινο εικονίδιο, είναι 22 κιλοβάτ. Το E208 νομίζω έχει προαιρετικό φορτιστή on board 11 kW, που σημαίνει ότι θα μας δώσει περίπου 60-70 χιλιόμετρα την ώρα, ανά ώρα φόρτισης. Ναι. Επομένως, για να φτάσουμε μετά στο Κιόσκης, εκεί στον σταθμό της Blink των 22 kW, θα σταματήσουμε για όση ώρα χρειαστεί, προκειμένου να μπορούμε μετά να φτάσουμε στην Αταλάντη. Δεν θα καθίσουμε 6 ώρες. Βέβαια. Έτσι, θα καθίσουμε μισή ώρα. Μόλις δούμε ότι ο δείκτης του αυτοκινήτου περνάει τα 160-170 χιλιόμετρα που χρειαζόμαστε για να έχουμε και ένα περιθώριο να είμαστε σίγουροι ότι θα φτάσουμε στην Αταλάντη,
ξεπριζώνουμε και φεύγουμε. Αυτή είναι η λογική όταν κάνουμε ταξίδι. Μπορούμε ταυτόχρονα να δούμε και το elevation της διαδρομής και βλέπουμε ότι μεταξύ του Κιόσκης στην Λαμία και του ΣΕΑΤ Αλάντης δεν υπάρχουν μεγάλες πληρωματικές διαφορές. Υπάρχει αυτό το βουναλάκι εδώ, βλέπεις, που ακριβώς τώρα είναι αυτό, δεν ξέρω, που από το ύψος της θάλασσας ανεβαίνεις ξαφνικά στα 360 μέτρα υψόμετρο. Αυτό δεν θα μας δημιουργήσει πρόβλημα, γιατί είναι σχεδόν στο μέσο της διαδρομής, δεν είναι στο τέλος, γιατί μετά ξανακατεβαίνουμε, αυτό που είπαμε πριν. Επομένως, δεν μας ενδιαφέρει και τόσο. Όταν το ανεβαίνουμε, η εκτίμηση του αυτοκινήτου κατά τη διάρκεια θα μειωθεί, επειδή λέει, όπα ρε παιδιά, τι συμβαίνει εδώ. Αλλά επειδή ξέρουμε εμείς ότι θα κατέβουμε, είναι σαν να μην μας απασχολεί. Πρέπει να το φιλτράρουμε έξω από την λογική μας. Επομένως, σταματάμε στο... φεύγουμε από τη Θεσσαλονίκη με 100%. Έτσι, δεν το είπα αυτό. Φεύγουμε από τη Θεσσαλονίκη με 100% μπαταρία. Κάνουμε όλο το ταξίδι, φτάνουμε μέχρι τη Λαμία. Σταματάμε στη Λαμία μισή ώρα, μία ώρα, μία μισή ώρα. Αναλόγως πώς είχαμε οδηγήσει στο προηγούμενο τμήμα του ταξιδιού, αν όσο πιο γρήγορα πηγαίναμε, τόσο περισσότερο θα πρέπει μετά να σταματήσουμε στη Λαμία. Δηλαδή πρέπει να βρούμε μία ισορροπία. Ποιο είναι, κάνοντας ένα τέτοιο ταξίδι 3-4 φορές, εκτιμάς και έχεις μετά διαφορετική συνέστηση για το πώς ακριβώς θα κινηθείς. Φορτίζουμε στη Λαμία για μία ώρα, μέχρι να έχουμε αρκετή εμβέλεια για την επόμενη στάση που θα είναι στο ΣΕΑΤ Αλάντης, και μετά, αφού στο ΣΕΑΤ Αλάντης υπάρχει ταχυφορτιστής, μπριζώνουμε εκεί και μετά μπορούμε να πάμε πολύ πιο άνετα δηλαδή για το υπόλοιπο ταξίδι. Στην αντίθετη κατέθεση κάνουμε αντίστοιχο προγραμματισμό. Αυτή είναι η ιστορία για να οργανώσουμε ένα ταξίδι. Με τον ίδιο τρόπο μπορούμε να οργανώσουμε οποιοδήποτε ταξίδι στην Ελλάδα και οπουδήποτε στον κόσμο με το Plug Share. Μπορούμε να αλλάξουμε αυτοκίνητο. Είπαμε έτσι, εγώ έχω βάλει το Peugeot. Μπορεί κάποιος να θέλει, ξέρω εγώ, το Leaf. Κανονικά εγώ έχω Leaf, δεν έχω Peugeot. Έτσι, αλλάζω το Leaf, βάζω εδώ εμβέλεια και βλέπετε ποια είναι η εμβέλεια του Leaf. Καμία σχέση. Το Plug Share έχει εφαρμογή και για το κινητό. Στο κινητό κάνει καλύτερη γραφική απεικόνηση, γιατί σου δείχνει τα χιλιόμετρα πάνω στον δρόμο. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν το κάνουν και στο browser αυτό. Στο browser βγάζει ένα κύκλο. Στο κινητό βγάζει ακριβώς τα χιλιόμετρα πάνω στη διαδρομή, που είναι πολύ πιο βολικό. Θα το αναβαθμίζουν κάποια στιγμή. Υπάρχουν και άλλες αντίστοιχες πλατφόρμες, όπως το Battery Route Planner, στο οποίο μπορείς να προσθέτεις πάρα πολλά επιπλέον χαρακτηριστικά της διαδρομής. Ξέρω, την κρατήση της μπαταρίας, μπορείς να προσθέσεις βάρος, μπορείς να προσθέσεις θερμοκρασία, μπορείς να προσθέσεις απίστευτα πράγματα. Βάρος, κλιματισμός, άτομα στο αυτοκίνητο, διάφορες... Έχουμε ερώτηση αν μπορούμε να προσθέσουμε αυτά τα πράγματα. Βάρος, κλιματισμό, άτομα... Στο Plug Share, ναι. Στο Plug Share, όχι, δεν μπορούμε να τα προσθέσουμε. Αυτά μπορούμε να τα προσθέσουμε σε άλλες πλατφόρμες, όπως είναι το Better Route Planner. Μπράβο. Στο Plug Share μπορούμε να κάνουμε μία εκτίμηση. Δηλαδή, για παράδειγμα, όταν ταξιδεύεις μόνος σου και η εμβέλειά σου είναι 300 χιλιόμετρα, η εκτίμηση είναι ότι όταν ταξιδεύουν 4 άτομα, η εμβέλεια θα είναι περίπου 280. Κάπου εκεί θα επηρεάσει. Αυτό θέλω να πω και εγώ, ότι υπάρχει το A Better Route Planner, θα στείλουμε το link μετά, το οποίο δυστυχώς δεν έχει τους φορτιστές στην Ελλάδα ακόμα. Εδώ στο UK που τους έχει, είναι υπερβολικά βολικό. Κοίταξε, δεν έχει, δες το λίγο, δες το λίγο, Ηλία, γιατί πριν από ένα μήνα περίπου, τους είχα προσθέσει σε μια πλατφόρμα από την οποία το Better Route Planner παίρνει τα στοιχεία, τους είχα προσθέσει, απλά δεν είναι by default να εμφανίζει τους αργούς φορτιστές. Κατάλαβες, ίσως να έχει ρυθμίσει ταχυφορτιστές. Αυτό σου λέω, είναι λίγο ιδιότροπο. Αν το πειράξεις λίγο και κάνεις και account και περάσεις τα στοιχεία του αυτοκινήτου, θα δουλέψει. Θα σου βγάλει τη διαδρομή, την πετυχαίνει πολύ καλά, αλλά κατά τη γνώμη μου το Plug Share και γραφικά είναι πολύ πιο όμορφο και πιο εύχριστο. Έτσι, δηλαδή μπορείς να το οργανώσεις το κινητό σου, αποθηκεύεις τη διαδρομή, είναι πιο παιχνιδιάρικο. Αυτά λοιπόν είναι πράγματα που δυστυχώς πρέπει ο κόσμος να τα καταλάβει και για να μην έχουμε και την ίδια ερώτηση για range συνέχεια. Πιο ωραία είναι λοιπόν όταν ο φίλος ρώτησε πού μπορώ να βρω τον καλύτερο λόγο τιμής απόδοσης, τιμής range, έπρεπε κάποιος να του πει δες αν το χρειάζεσαι, γιατί μπορεί και να μην χρειάζεσαι μεγάλο range, μπορεί το φθηνότερο αυτοκίνητο να σε κάλυπτε, αν πήγαινες ένα level πιο κάτω στο μοντέλο ή κάτι τέτοιο.
Και αυτά μπορεί να το καταλάβεις μόνο άμα ασχοληθείς πριν πάρεις το ηλεκτρικό, γιατί είναι καινούριο πράγμα, έτσι. Εδώ είμαστε όλοι καινοτόμοι, είμαστε πρωτοπόροι, είτε το θέλουμε είτε όχι. Οπότε πρέπει να καταλάβει ο κόσμος τι σημαίνει να χρησιμοποιήσεις ηλεκτρικό καθημερινά και σε ποιες περιπτώσεις μπορεί να μη σου κάνει, αλλά όντως να το καταλάβεις, με στοιχεία δηλαδή, να πας στο Black Share και να δεις, να, άμα θα πάω στην ξαδέρφη μου εκεί, τότε δεν θα μου κάνει, θα πρέπει να πάρω το κτέλ. Να το ξέρεις πριν το πάρεις. Ή το κτέλ ή το θερμικό από το κουμπάρο, έτσι. Ναι, ή το θερμικό από το κουμπάρο, ναι, εντάξει, ναι. Τέλος πάντων είναι να νοικιάσω. Κουμπάρο, αλλά... είναι και αυτό το θέμα. Άμα αργήσεις πολύ, θα έχει ο κουμπάρος ο πρώτος Τέσλα, ακριβώς. και θα φορτίζει όλο αυτό τον καιρό τσάμπα. Είναι θέμα, εσύ θα πληρώνεις ακόμα. Είναι και θέμα λίγο ψυχολογίας. Έχεις μια συγκεκριμένη ψυχολογία σε σχέση με το δικό σου όχημα, το θερμικό, ας το πούμε έτσι, και ξαφνικά καλείσαι να σκεφτείς λίγα περισσότερα πράγματα. Όχι ότι είναι κανένα τρομερό πράγμα. Είναι δύσκολο το να γνωρίζεις το μονοπάτι, αλλά λίγο πιο εύκολο ίσως να το ακολουθείς το μονοπάτι όταν έχεις πάρει ήδη κάποιο τέτοιο όχημα και ξέρεις τις δυνατότητές του και ξέρεις να προγραμματίσεις το ταξίδι σου. Εσύ, δεν είναι Γιώργο, τόσο δύσκολο. Δεν μας μιλάς καθόλου και μου κάνει εντύπωση, γιατί δεν είσαι πολύ σκληροπυρηνικός χρήστης Τέσλα. Εσύ, από ό,τι έχω καταλάβει, το πήρες μόνο και μόνο επειδή συνέφερε φορολογικά και επειδή με τη δουλειά και τα λοιπά βόλευε, έτσι δεν είναι? Σου έχω στείλει δύο φωτογραφίες, το παλιό μαμάξι και το τωρινό παρεμπιπτόντως. Εγώ ξεκίνησα... Να, εδώ για έχει γεμίσει ο τόπος, δηλαδή. Τώρα τι να πρώτο ανεβάσω, φίλε. Εδώ κοίτα τι γίνεται. Όσο βλέπεις, θέλω να απαντήσω σε ένα φίλο που ρώτησε, μάλλον είπε στα comments, λέει, άμα έχεις ηλεκτρικό ταξί, πώς θα πεις στον πελάτη ότι πρέπει να σταματήσει μισή ώρα για να φορτίσεις και δεν θα το δεχτεί ο πελάτης? Ναι, αλλά άμα έχεις ηλεκτρικό ταξί και πας στη Θεσσαλονίκη, το κόστος σου είναι 3-4 φορές μικρότερο. Άρα μπορεί του πελάτη να του κάνεις έκπτωση άμα περιμένει μισή ώρα να φορτίσεις. Αν έχεις ηλεκτρικό ταξί και θες να πας στη Θεσσαλονίκη και δεν υπάρχουν ταχυφορτιστές, οπότε θα πρέπει να σταματήσεις τόσο πολύ, η γνώμη μου είναι καλύτερα να δώσεις την κούρσα σε κάποιο συνάδελφο. Και αυτό παίζει, ναι. Μπορεί και να μην τα θέλουμε όλα. Ναι. Δεν ξέρω πόσα ταξί πάνε Θεσσαλονίκη τακτικά, έτσι. Δηλαδή μπαίνει ένας πελάτης άσχετο και άμα πας Θεσσαλονίκη και άλλος λέει ναι, πάμε. Γιώργο, που την έχεις? Δεν νομίζω να είναι και πολλά. Ανεβάσει τη φωτογραφία που θέλεις. Το μοιράζω εγώ τώρα, Άγγελε, και ο Γιώργος σχολιάζει. Okay. Λοιπόν, αυτό είναι το προηγούμενο του αυτοκίνητο. Αυτό είναι το πρώτο μου αυτοκίνητο. Λοιπόν, πώς ξεκίνησε αυτό? Όταν έπιασα δουλειά στην εταιρεία που δουλεύω τώρα, είμαι σύμβουλος σε θέματα τεχνολογίας, είχα, ας πούμε, δύο πελάτες την ημέρα, πρέπει να είμαι σε δύο διαφορετικά μέρη και μπορεί και στο τέλος της ημέρας να πρέπει να πάω στο γραφείο για κάποιο event που είχαμε. Οπότε να είμαι σε τρία μέρη μέσα στην ημέρα. Αυτό δεν μπορείς να το κάνεις ούτε καν στην Ολλανδία με τη συγκοινωνία, είναι μπελάς τέλος πάντων. Οπότε αποφάσισα να κάνω leasing ένα αμάξι μέσω της εταιρείας. Αλλά μένω στο κέντρο του Άμστερνταμ, όπου αν θέλεις να παρκάρεις μπροστά από το σπίτι σου στον δρόμο και να μην πληρώνεις με την ώρα, γιατί είναι 7,5 ευρώ την ώρα το πάρκινγκ στο κέντρο του Άμστερνταμ, πρέπει να έχεις άδεια από το Δήμο. Όμως δεν υπάρχουν πολλές θέσεις, επειδή είναι παλιά πόλη, μεσαιωνική πόλη, οπότε μπαίνεις σε μια λίστα αναμονής που κρατάει 4 χρόνια για να έχεις τη σειρά σου να πάρεις άδεια παρκαρίσματος μπροστά στο σπίτι. Εκτός, έψαξα τους νόμους και τους κανόνες, εκτός αν έχεις ηλεκτρικό αμάξι, τότε την παίρνεις κατευθείαν. Ο κανόνας ήταν ότι πρέπει να μπορεί να κάνει τουλάχιστον 60 χιλιόμετρα μόνο στην μπαταρία, γιατί τότε ήταν πολύ δημοφιλή και τα υβριδικά. Οπότε έψαξα ποιο είναι το πιο συμφέρον αμάξι που κάνει 60 χιλιόμετρα τουλάχιστον και ήταν το BMW i3. Πήρες την αμυγό ηλεκτρική έκδοση? Όχι, έβαλα range extender γιατί ήταν, δεν ήξερα τότε. Όπως βλέπω και πολύ τώρα μέσα στο ελληνικό, ας πούμε, group που αγχώνονται πάρα πολύ με το αν θα σου φτάσει η μπαταρία, πώς είναι το range, ένα τ' άλλο. Λέω ας βάλω και το range extender, αλλά είχα προσχεδίσει τον εαυτό μου, θα το χρησιμοποιώ μόνο σε περίπτωση που κοντεύω να μείνω κάπου. Δεν θα τσιγκουνευτώ και όντως το έκανα 4 χρόνια. Χρησιμοποιούσα το range extender μόνο αν ήξερα ότι είναι αδύνατο να κάνω αυτή τη διαδρομή με ταχυφορτιστή, ας πούμε. Όταν κατέβηκα Ελλάδα, για παράδειγμα, κάποια κομμάτια, ειδικά μετά τη Γερμανία, ήταν
αδύνατο να τα κάνεις χωρίς range extender. Είναι το ταξίδι με το i3 ή με το Model 3? Αυτό είναι το πρώτο μου ταξίδι με το i3, ναι. Οι στάσεις είναι τα άσπρα, οι άσπρες βούλες? Οι μικρές ή οι μεγάλες? Όχι, όχι. Νομίζω οι στάσεις είναι βούλες που έβαλα εγώ για να ακολουθήσει ακριβώς το... Να κατάλαβα. Τη διαδρομή που έκανα, γιατί αλλιώς μου δείχνε το... Δεν βλέπουμε τις στάσεις εδώ, δηλαδή, έτσι. Όχι, όχι. Οι στάσεις ήταν τότε στη Γερμανία, αν είναι στάσεις για φόρτιση, όχι, δεν τις βλέπουμε. Η στάση για νυκτέρευση. Αυτό είναι που έκανες με το Τέσλα. Αυτό είναι το δεύτερο ταξίδι με το i3. Με το Τέσλα έκανα το κομμάτι της Ιταλίας και, και στο κατέβα και στο ανέβα. Όχι από επιλογή, εγώ αυτό το ταξίδι θέλω να κάνω. Με ενδιαφέρει, μ' αρέσει πιο πολύ η Ανατολική Ευρώπη. Και είναι και πιστεύω το καράβι δεν εννοείται, αξίζει από την Ιταλία για την Ελλάδα. Το road trip είναι αυτό, ναι. Που αξίζει, δεν το συζητάμε. Και ήθελα φέτος να κατέβω από Κροατία και να περάσω από Αλβανία μέσω των συνόρων της Κρυσταλλοπηγής να περάσω στην Τολεμαϊδα. Οπότε από τα Τύρανα μέχρι την Τολεμαϊδα θα πήγαινα με μία φόρτιση. Δεν έχει τίποτα από τα Τύρανα και μετά. Και είχα, το είχα βάλει στο A Better Route Planner. Αυτό είναι το καινούριο αμάξι, εντωμεταξύ. Εδώ και ένα χρόνο και 2,5 μήνες που έχω. A Better Route Planner δεν έχει κανένα φορτιστή, αλλά πάλι σου λέει ότι θα ξοδέψεις τόση μπαταρία, βλέπεις στο ύψος που είναι επικίνδυνο, που φτάνεις, ας πούμε, σε κορυφή, που κατεβαίνεις και βλέπεις όντως ότι η μπαταρία στο κατέβα φορτίζει αντί να πέφτει, το status, πώς λέγεται, το SOC, State of Charge. Οπότε είναι χρήσιμο το A Better Route Planner ή το... Φαντάζομαι και το τέτοιο το κάνει αυτό και το PlugShare τώρα. Και εκεί που δεν υπάρχουν φορτιστές. Βλέπεις να μου φτάσει η μπαταρία, με πόσο θα φτάσω στον προορισμό. Για τις περιοχές τις δικές μας που υπάρχουν οι φορτιστές που προσθέτουμε εμείς και κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τους προσθέσουμε και να κρατήσουμε όσο γίνεται πιο ενημερωμένη την πλατφόρμα κτλ. Είναι πολύ καλό. Δηλαδή για Ελλάδα, Βαλκάνια, Τουρκίες και τέτοια είναι πανάκια το PlugShare. Αλλιώς πρέπει να δουλεύεις όλες τις εφαρμογές όλων των παρόχων. Με ποια έκδοση μπαταρίας είχες το i3? Με την πρώτη έκδοση, δηλαδή είχε 100 με 150 χιλιόμετρα range. Μέσα στην πόλη 150 χιλιόμετρα. Όταν κατέβαινα Ελλάδα, το έχω κάνει και 150 χιλιόμετρα. Δηλαδή, εφόσον δεν φοβάσαι και να μην μείνεις στο range extender, δοκιμάζεις τα όρια του. Πήγαινα με 90 βέβαια σε κάποια σημεία για να το κάνω αυτό. Αλλά ξέρεις, όταν κάνεις road trip και δεν έχεις κάποιο άγχος, ξέρεις ότι θα πας στην Ελλάδα σε 3 μέρες, σε 4 μέρες. Κάθεσαι, ξέρω εγώ, στη δεξιά λωρίδα, σιγά σιγά, το βάζεις στο cruise control και χαζεύεις, ρε παιδί μου. Είναι ένα άλλο είδος οδήγηση. Και ναι, 4 χρόνια λοιπόν, μέσα στην Ολλανδία δεν χρειάστηκε ποτέ να χρησιμοποιήσω range extender, γιατί οι αποστάσεις είναι μικρές, 100 χιλιόμετρα είσαι στα σύνορα με τη Γερμανία, ας πούμε. Ταχυφορτιστή είχε 50 kW, μου έφτανε, συνήθως δηλαδή μου είπαν 5-10 χιλιόμετρα για να φτάσω στον προορισμό μου, καθόμουν 5 λεπτά στον ταχυφορτιστή και μετά έφευγα. Δηλαδή αυτό το άγχος ότι πρέπει όλη την ώρα να έχω 100% γεμάτη μπαταρία, μου πέρασε μέσα σε λίγους μήνες, ας πούμε. Και όταν τελείωσε το leasing, ήμουνα στο δίλημα, θα πάρω την τρίτη έκδοση του i3 ή θα πάρω τέσσερα. Αυτό ήθελα να πω, να σε διακόψω και να πω ότι το i3 συνολικά έχει βελτιωθεί 3 φορές. Έχει αλλάξει μπαταρία δηλαδή, όχι έχει αλλάξει μπαταρία, έχει το εργοστάσιο, το έβγαλε... Στην αρχή με την μπαταρία τη δικιά σου που μας είπες, 150 χιλιόμετρα. Το πολύ. Περίπου. 100 συνήθως θα έλεγα. Το καλοκαίρι, 100, το χειμώνα 100 χιλιόμετρα. Ωραία. Στην αρχή με 100 χιλιόμετρα. Αργότερα έβγαλε μια ακόμα μεγαλύτερη μπαταρία, αλλά στο ίδιο μέγεθος, που σημαίνει ότι σιγά σιγά οι μπαταρίες βελτιώθηκαν, αλλά και ο τρόπος που το i3 της χρησιμοποιεί βελτιώθηκε. Και μετά ακόμα περισσότερο, πιο πρόσφατα. Ναι, ήταν μια μπαταρία που ήταν 50% μεγαλύτερη από τη δική μου και μια διπλάσια. Από ό,τι έχω καταλάβει, Γιώργο, το i3 σου λείπει. Ναι, είναι μπιχλιμπίδι το i3. Είναι πολύ παιχνιδιάρικο αμάξι. Για όσους έχουν οδηγήσει BMW, καταλαβαίνουν τι εννοώ.
Το Tesla 3 έχει, είναι γκατζετάκι, δηλαδή έχει πολλά ωραία φιουτουριστικά πράγματα, δεν πάει μόνο του, μπορείς να το καλέσεις και να έρθει, είναι πολύ ωραία πράγματα έχει, αλλά είναι ένα μεγάλο απλό αμάξι, το οποίο εγώ συνήθως είμαι μόνος μου στο αμάξι, δεν χρειάζομαι τόσο μεγάλο αμάξι, να πω την αλήθεια. Λίγο πολύ για την μπαταρία το πήρε, για τη μεγάλη μπαταρία και για το δίκτυο φόρτισης, γιατί με το Tesla δεν, η διαφορά με το i3 είναι ότι δεν χρειάζεται να σχεδιάζω τα ταξίδια μου. Στέλνω με το κινητό τη διεύθυνση που θέλω να πάω και με τον μπαίνω στο αμάξι, έχει ανάψει το navigator και έχει υπολογίσει που πρέπει να σταματήσω και για πόση ώρα είναι, και είναι, δεν χρειάζεται να σκέφτεσαι. Αυτό που κάνει, ναι, είναι, και σε πολύ καλή στιγμή. Δηλαδή το supercharging στην Ολλανδία έχει από 21 λεπτά την κιλοβατόρα, 21 έως 25 λεπτά την κιλοβατόρα, ανάλογα σε ποιο σταθμό θα σταματήσεις. Και άμα φορτίσω εδώ μες στην πόλη σε έναν πιο αργό φορτιστή, 11 20 διάρι, έχει 34 λεπτά την κιλοβατόρα. Δηλαδή η τιμή είναι πάρα πολύ καλή. Είναι άνεση στο Tesla 3, ναι. Εγώ πιστεύω ότι αν βγάλει η Tesla μικρότερο Tesla, το επόμενό μου θα είναι το μικρότερο. Δηλαδή δεν χρειάζομαι τόσο καλό αμάξι σαν το Tesla 3. Και στους συναδέλφους μου είδα ότι όσοι είχαν Tesla S, με το που βγήκε το Tesla 3, γυρίσανε σε Tesla 3. Και άμα δεις, οι πωλήσεις του Tesla S στην Ολλανδία έχουν πέσει κατακόρυφα. Όλοι παίρνουν Tesla 3. Γενικά στις ευρωπαϊκές πόλεις είναι ίσως καλύτερα τα μικρότερου ογκού αυτοκίνητα. Γιατί όσο να είναι, έχουμε και μικρότερους δρόμους σε σχέση με την Αμερική και τους επαρχιακούς στις δρόμους που είναι τεράστιοι. Το παρκάρισμα είναι πρόβλημα. Ναι, έχουμε το θέμα με το παρκάρισμα στις μεγάλες πόλεις ειδικά. Τώρα που γύρισα, κάτι που ήθελα ένα να σημείο που, μπορούσα να παρκάρω, που δεν μπορούσα να παρκάρω, επειδή το Tesla είναι πιο φαρδί από τα συνηθισμένα αμάξια. Κάτι άλλο που ήθελα να σε ρωτήσω είναι ότι διαβάζω πολλά σχόλια για το i3 από άνθρωπους που το βλέπουν στις φωτογραφίες αλλά μάλλον δεν το έχουν δει ποτέ από κοντά. Γιατί γράφουν ότι είναι πολύ μικρό, ότι είναι στην ουσία ένα αυτοκίνητο πόλης που απλά εμφανισιακά μοιάζει λίγο με SUV, ότι είναι κουβάς και διάφορα τέτοια πράγματα. Εγώ που το έχω δει από κοντά, που έχω πάει και βόλτα σαν επιβάτης σε test ride, έχω ανοίξει τις πόρτες του, το έχω φωτογραφίσει. Νομίζω ότι είναι ένα κανονικό αυτοκίνητο. Δεν είναι μικρό, δεν το λες μικρό, δεν είναι κουβάς με καμία. Αλλά για πες μου εσύ πώς το βλέπεις σε σχέση με... Από μέσα, όποιος έχει μπει και ήταν καταρχήν αρκετά άνετο και όποιος έχει μπει μέσα μου λέει «Α, είναι μεγαλύτερο από ό,τι φαίνεται», ξέρω. Τα πίσω καθίσματα δεν είναι πολύ άνετα, είναι σκληρά, δεν είναι για μεγάλο ταξίδι. Αλλά δεν είναι, αλλά έχει χώρο με τα κουμπιά. Δεν είναι όμως μια χαρά. Νομίζω ότι. Για οικογένεια, ρε παιδί μου, αυτό το αυτοκίνητο, κατάλαβες. Γιατί δεν έχει και αποθηκευτικό χώρο. Δηλαδή, ο αποθηκευτικό χώρο είναι πολύ μικρό. Τέσσερις θέσεις στην ουσία. Οπότε, αν είναι. Είναι άλλη κατηγορία αυτοκίνητο. Ναι. Είναι και αυτό. Τέσσερις θέσεις, όχι πέντε. Και αποθηκευτικό χώρο ελάχιστο. Δηλαδή, μόνο με δύο άτομα μπορεί να πα ταξίδι. Με τρία άτομα δυσκολεύεστε με τι αποσκευέ σα ήδη. Τέσσερα είναι αδύνατο. Ενώ το Tesla 3 έχει τεράστιο αποθηκευτικό χώρο. Και νομίζω ότι και τα δύο αυτοκίνητα είναι αναγνωρίσιμα πλέον, έτσι. Δηλαδή καταλαβαίνουν ότι οδηγείς κάτι ξεχωριστό, κάτι ιδιαίτερο, ακόμα και ανθρώποι που ίσως να μην γνωρίζουν ότι αυτά είναι ηλεκτρικά. Κάνω λάθος. Το Tesla 3 εδώ στην Ολλανδία ούτε καν το παρατηρούν. Ίσως γιατί κυκλοφορούν 38.000 Tesla 3, τα έχουν συνηθίσει. Το design είναι και λίγο ένα σεντάν. Ένα σεντάν, ναι. Στην Ελλάδα όταν ήρθα, το Sentry Mode μου, το στικάκι ήταν γεμάτο με βιντεάκια από κόσμο που έβγαζε φωτογραφίες μπροστά στα μάξια. Δεν έβγαζε τίποτα στην Ελλάδα, στην ομάδα. Βγάζανε και selfies. Τίποτα ενδιαφέρον. Μπροστά στο αμάξι. Ναι, ναι. Αλλά και το i3 τραβούσε τα βλέμματα στην Ελλάδα πάρα πολύ. Αλλά στην Ολλανδία το i3 τραβάει περισσότερο τα βλέμματα από το Tesla 3. Ίσως γιατί είναι περίεργο το design του, είναι κατευθείαν λες τι είναι αυτό. Ενώ το Tesla 3 νομίζω μόνο από μπροστά μπορείς να καταλάβεις ότι είναι κάποιο περίεργο αμάξι. Κατά τα άλλα γύρω-γύρω μοιάζει σαν ένα απλό σεντάν. Ναι, ισχύει. Μερικές φορές... Να σε ρωτήσω, τα πιτσιρίκια στην Ολλανδία το γουστάρουν το Tesla.
ούτε να το φτύσουν. Δηλαδή, πραγματικά, γιατί το αμάξι επαγκασμένο μπροστά στο δρόμο, το βλέπω από το καναπέ μου, δεν το κοιτάει κανένας. Και είναι και το... Εδώ έχω πιτσιρίκι μέχρι να κάνει να προσκυνάει κιόλας. Να... Ναι. Πέρυσι στην... βέβαια, που ήταν, ξέρω εγώ... Στην Ολλανδία έχει πολύ πράγμα, εσύ. Ολλανδία, Νορβηγία, αυτές οι χώρες που πάνω, έχει πολύ Τέσλα. Νομίζω δεν το είπα σε στατιστικά. Φέτος το 69% των αμαξιών που πωλήθηκαν ήταν ηλεκτρικά και το 3% ήταν υβριδικά. Μάλιστα. Αυτά. Έβαλα μερικές φωτογραφίες, Τάνο. Μπορείς να πας να δείξεις. Για να δω. Πού είσαι, είσαι. Δεν είναι και πάρα πολλές, αλλά ίσως βάλω και άλλες. Λοιπόν, για να δούμε λίγο τις φωτογραφίες που μας στέλνει ο φίλος μας ο Ηλίας. Οι οποίες φωτογραφίες είναι από το δικό του Τέσλα, το παράξενο, γιατί είναι δεξιοτήμωνα αυτό εξαιτίας Ηνωμένου Βασιλείου. Αλλά okay. Είναι όταν το παρέλαβες. Ναι, ναι. Λοιπόν, η ιστορία είναι κανονικά, ούτε εδώ τα δίνουν έτσι σε reveal room, ας πούμε. Αυτό το room είναι για τα S, έτσι. Απλά, τι είχε γίνει, μου είχαν, ήταν να έρθει το αμάξι τη Δευτέρα ή κάτι τέτοιο και μου λένε, α, δεν πέρασε τελωνείο και έχασε το καράβι για εδώ, οπότε θα στο φέρουμε την Τετάρτη με το επόμενο καράβι. Από το Ζέμπρουγκι, πώς το είπες, που φέρετε αυτό. Ναι, ναι. Οπότε έχασε το καράβι, οπότε ήταν να το φέρουν Τετάρτη. Μου λέει, έλα Τετάρτη, λέω Τετάρτη, δεν μπορώ, έχω δουλειά, παιδιά. Μου λέει, έλα νωρίς, θα είναι το αφεντικό, θα σου ανοίξει, θα στο δώσει. Και μου το παρέδωσε, παιδιά, ο διευθυντής, έτσι, του σέρβις της περιοχής. Και μου λέει, να το εκείνο, πες μέσα να το δεις, ωραία γαμάτα. Όχι μόνο είναι δεξιοτήμωνο, αλλά επειδή είναι από τα πρώτα Model 3, έχει και τη ασημένια ζάντες. Τα καινούργια έχουν ανθρακείς ζάντες. Σε περίμενε εκεί, στους καναπέδες. Ναι, 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 με περίμενε. Ναι, ναι, ναι. Και μπήκα και το πήρα και τα panel gaps εδώ φαίνονται όμως λίγο άσχημα, Δεν έχει panel gaps. Είναι illusion. Δεν το βλέπεις εσύ, επειδή είναι μικρό. Εγώ που το βλέπω μεγάλο, δεξιά είναι πιο... Μας ρωτάει... Δεν έχει. Μας ρωτάει άμα κοιτάξεις πάρα πολύ προσεκτικά, θα πατήσω, ναι. Άμα κοιτάξεις πάρα πολύ προσεκτικά, θα δεις κάνει panel gaps. Αλλά επί της ουσίας καθημερινά δεν τα βλέπεις. Πες μου, πέρα white, έτσι δεν είναι. Ναι, ναι. Performance είναι. Το performance, παιδιά, μπορείτε να το καταλάβετε και από τις ζάντες που είναι λίγο μεγαλύτερες, και από το spoiler και από τις κόκκινες δαγκάνες. Μάλιστα. Και εδώ τι βλέπουμε. Λοιπόν, το τελευταίο είναι ο χάρτης από το Tesla Fi, που είναι logger για το ό,τι κάνει το Tesla, και είναι ο χάρτης για το που έχω πάει. Εν τω μεταξύ, όπως είπα... Που έχεις φορτίσει, εννοείς. Όχι, που έχω πάει. Α, που έχεις πάει. Οπουδήποτε έχω πάει. Ναι, ναι. Big brother. Ναι, μεν το έχουμε 1,5 χρόνο, αλλά τον ένα χρόνο ήταν σε lockdown επί της ουσίας, σχεδόν. Οπότε δεν έχουμε πάει και πολύ μακριά ακόμα. Οπότε θα μας αλλά πάει. Ναι, εντάξει, θα δούμε. Κάτσε να περάσει η πανδημία, το σκέφτομαι να κατέβω. Σας ρωτάνε, έχω μια ερώτηση. Ποιο είναι το ιδανικό αυτοκίνητο για ταξί? Το ιδανικό ηλεκτρικό αυτοκίνητο για ταξί. Το για ταξί είναι το Tesla, δεν το συζητάμε. Τι ερώτηση είναι αυτή? Και εγώ αυτό πιστεύω. Το ιδανικό ηλεκτρικό είναι το Tesla. Το ιδανικό αυτοκίνητο είναι το Tesla, άμα έχεις τα λεφτά, έτσι. Το ιδανικό αυτοκίνητο είναι το Tesla. Αλλά άμα δεν έχεις τα λεφτά, κοίτα, για ταξί είναι επαγγελματικό. Δεν ξέρω αν το πόσο μεγάλο ρόλο παίζουν τα χρήματα με δεδομένο του τι παραπάνω κερδίζεις άμα τα δώσεις. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Ίσως πρέπει να κάνουμε ένα αφιέρωμα στα ταξί. Γιατί έχουμε... Μα το συζητάμε σχεδόν σε κάθε εκπομπή. Έχουμε ξανακάνει εκπομπή που συζητήσαμε ειδικά για ταξί. Εγώ θα ήθελα να έρθουν φίλοι επαγγελματίες στην εκπομπή και να το συζητήσουμε. Ναι. Έτσι. Δηλαδή, ειλικρινά. Και να προετοιμαστούμε κιόλας. Ναι, ας κάνει μια πρόταση να μας φέρει και κάποια νούμερα, γιατί πρέπει να μιλάμε με ουσιαστικά πράγματα. Δηλαδή, ναι. Αυτοί ξέρουν τα δικά τους, εμείς ξέρουμε τα δικά μας. Ποια είναι τα δικά τους, πόσα σέρβις είναι που θα χρειαστούν, τι έξοδα έχουν, αυτά τα πράγματα. Είναι βασικά. Να κάνουμε μια συζήτηση και να κάνουμε μια ωραία εκπομπή οργανωμένη. Και να φωνάξει και τους συναδέλφους του να μπορεί να την ακούσετε. Πόσα χιλιόμετρα κάνουν καθημερινά, πόσοι άνθρωποι τα οδηγούν, πόσες βάρδιες δηλαδή.
Όλα αυτά παίζουν ρόλο. Λοιπόν, θέλω να πω για το Model 3, επειδή έχουμε ανοίξει εδώ πέρα τη σχεδιαστικά, είναι βαρετό. Δεν είναι όταν το βλέπεις live. Όταν το βλέπεις live, το σχήμα είναι πολύ ενδιαφέρον, ότι ναι, ανάλογα από την οπτική γωνία που είσαι, αλλάζει. Ναι. Στις φωτογραφίες πάντα δείχνει κακάσχημο, έτσι, δεν το συζητάω καν. Αλλά live δεν είναι τόσο χάλια, ή θα έλεγα ότι είναι πολύ ενδιαφέρον. Ειδικά άμα το κοιτάς από κοντά και μπροστά του, από μπροστά του και κοντά, προς τα κάτω δηλαδή να κοιτάς, είναι πάρα πολύ ωραίο. Προσωπικά, σχεδιαστικά, μου αρέσουν τα οχήματα που δεν έχουν την ψευδογρίλια μπροστά, ας πούμε. Πολλοί σχεδιαστές στην αρχή ακολούθησαν δύο δρόμους. Ναι. Άλλα αυτοκίνητα τα σχεδιάζανε τα ηλεκτρικά χωρίς την ψευδογρίλια, που έτσι κι αλλιώς δεν χρειάζεται, γιατί δεν έχεις από πίσω έναν κινητήρα θερμάστρα που να χρειάζεται είσοδο αέρα για να κάνει την καύση του σωστά, για να ψυχρανθεί, ας το πούμε έτσι. Έχεις ένα αυτοκίνητο που δεν χρειάζεται αυτό το. Οπότε και ο σχεδιαστής μπορεί να του δώσει ό,τι σχήμα θέλει, όπως το θέλει. Και άλλα που διατήρησαν την ψευδογρίλια, κυρίως γιατί εξαρτιόταν από αυτό η ταυτότητα της εταιρείας. Δηλαδή η ψευδογρίλια περιείχε και το σήμα της εταιρείας, όπως είναι το χαρακτηριστικό, το i3 που δείξαμε πριν, με τα χαρακτηριστικά νεφρά της εταιρείας. Ναι. Έχω στείλει μια φωτογραφία που δείχνει πόσο σημαντική είναι η οπτική γωνία. Θέλω να απαντήσω μια ενδιαφέρουσα ερώτηση. Ρωτάει ο φίλος, ο Κωνσταντίνος ρωτάει αν ακούγεται θόρυβος λόγω του ότι δεν έχει frame το Model 3. Δεν νομίζω ότι το frame παίζει κάποιο ρόλο στο αν θα ακούγεται ή θα ακούγεται θόρυβος. Δηλαδή δεν έχει διαφορά αν το frame είναι με την πόρτα ή αν το frame είναι στο αμάξι. Το παράθυρο έχει frame, απλά το frame είναι μέρος του αμαξώματος. Αλλά, ναι, το Model 3, το δικό μου τουλάχιστον, που είναι παλιό μοντέλο και δεν είναι το 2021, έτσι, βγάζει θόρυβο στα πολλά χιλιόμετρα. Δηλαδή 140, ξέρω εγώ, ακούγεται αεροδυναμικός θόρυβος. Μέχρι τα 120, μάλλον όχι. Δεν είναι πιο... Είναι σίγουρα το ίδιο. Είναι ίσως λίγο πιο... Είναι αυτοκίνητο αυτό, Γιώργο. Τα τρία τα ίδια αυτοκίνητα. Βλέπεις πόσο σημαντικό είναι... Πόσο σημαντικό. Α, η οπτική γωνία. Το δικό μου είναι λίγο πιο πίσω. Είναι λίγο πιο λίγο πίσω. Αλλά πίσω και όμως φαίνεται... Φαίνεται μικρότερο πολύ. Φαίνεται πολύ μικρότερο, ναι. Γι' αυτό λέω σε φίλους ότι όταν κοιτάζετε φωτογραφίες αυτοκινήτων, είναι καλό να έχετε και έναν άνθρωπο δίπλα ως μέτρο σύγκρισης, γιατί δεν μπορείτε να βγάλετε... Για να κάνει καλύτερα το μάτι. Ναι. Τέσσερα, τρία, όποιος το έχει δει από κοντά, το έχει πει αυτό τελείως αβίαστα. Από κοντά είναι πάρα πολύ όμορφο αυτοκίνητο. Ναι, σίγουρα. Δηλαδή, είναι τεράστιο πρώτα, είναι μεγάλο δηλαδή. Σε σχέση με το S είναι μικρό, αλλά είναι μεγάλο αυτοκίνητο για την Ελλάδα. Γεμίζει το δρόμο. Πολύ μεγάλο. Κάτι που μου λείπει από το i3 ήταν ότι εσωτερικά, ανάμεσα στις δύο καρέκλες, στα δύο καθίσματα, δεν είχε κονσόλα. Οπότε μπορούσες να βάζεις πράγματα κάτω. Ήταν πέρα για πέρα ένα πάτωμα, ας πούμε. Ενώ στο Tesla 3 είσαι κλεισμένος, όπως τα περισσότερα αμάξια, δηλαδή, στο δικό σου μέρος, ας πούμε. Εγώ όταν το είχα πρωτοπαραγγείλει το 2016 και έλεγα ότι μάλλον δεν μ' αρέσει το 3. Αλλά, εντάξει, ξέρω εγώ, μου αρέσουν τα ηλεκτρικά, είναι το ηλεκτρικό που θέλω, ας μην μ' αρέσει και τόσο από έξω και ας το πάρω, τέλος πάντων, εντάξει, δεν με χάλαγε. Και μέχρι την ημέρα που το είδα, αυτή τη φωτογραφία που είδατε, που άνοιξε η πόρτα και το είδα και λέω, εντάξει, τελείωσε. Το λατρεύω. Έτσι. Όχι μόνο επειδή το πλήρωσα, αλλά μ' αρέσει. Πραγματικά μ' αρέσει. Αλλά δεν ξέρω, εννοείται ότι όλα αυτά είναι θεωρητικά, έτσι. Ο καθένας ό,τι πιστεύει, εντάξει. Όπως το νιώθει. Έχει πολύ καλά καθίσματα επίσης το 3. Πολύ πιο άνετα από το i3. Σαν πασάσισε. Καμία σχέση. Είναι... Σαν... Για ταξί, ιδίως για επαγγελματικό, το Tesla είναι. Δεν το συζητάμε τώρα, δηλαδή. Είναι σε άλλη φάση. Τι άλλο δηλαδή. Για ταξί, Tesla, τι άλλο θα μπορούσε να πάρει, παιδιά. Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις ταξί, θες χώρους πρώτα-πρώτα. Θες να έχεις ένα μεγάλο αυτοκίνητο, να έχεις ασφάλεια, να έχεις χώρους. Μετά το Tesla, πού θα πας, σε Nissan Leaf, τι άλλο μετά θα πάρει. Ποιο άλλο. Βασικά,
Δεν ξέρω αν, θα, αν υπάρξουν τέσσερα ταξί στην Ελλάδα, θα τσακώνονται στις πιάτσες, γιατί τους παίρνουν τους κούρσες. Ναι, να το συζητήσουμε. Άμα είσαι το είδος του ταξιτζή που πάει και κλέβει κούρσες από πιάτσες αλλονού, ξέρω, παίρνεις το τέσσερα και κάθεσαι, ξέρω, εγώ απέναντι. Παίρνεις, τσιμπάς έναν, φεύγεις γρήγορα, να μην σε πιάσουν, ούτως ή άλλως μπορείς γιατί έχεις τέσσερα. Εν τω μεταξύ, Άννα, ήθελα να πω και τ' άλλο, γιατί λέτε για τη γρίλια. Λοιπόν, μην ξεχνάμε ότι τα αμάξια όλα αυτά, ό,τι φωτογραφία βλέπετε, δεν είναι όπως είναι τα αμάξια στην πραγματικότητα, το δεις π.χ. στον δρόμο, γιατί στον δρόμο πλέον όλα έχουν τα φώτα αναμένα. Άρα και το φως παίζει ρόλο και στο πώς φαίνεται το αμάξι και στο τι αντανακλάσεις έχει το αμάξι. Έτσι. Το 3 με τα φώτα αναμένα, όταν το δεις κανονικά στον δρόμο να έρχεται κατά σένα, ας πούμε. Εγώ πολλές φορές το έχω δει και λέω, τι είναι αυτό το διαστημόπλοιο. Α, όχι, το 3 είναι. Ξέρει, μοιάζει, επειδή δεν έχει γρίλια, δεν μοιάζει με αυτοκίνητο ακριβώς. Μοιάζει, εμένα, καμιά φορά μου φέρνει σε Porsche, καμιά φορά μου φέρνει σε Scarabeo. Τις περισσότερες φορές, εντάξει, λέω, Tesla θα είναι, ξέρω, το γνωρίζω. Αλλά αν περίεργο το σημείο δεν έχει πολύ φως, ξέρω εγώ, μπορεί να το δω καλά. Και να μοιάζει με κάτι τελείως από άλλο πλανήτη. Λοιπόν, φτάνει με τα Tesla. Α, οκ, sorry. Μιλούσαμε και στην προηγούμενη εκπομπή. Δεν θα πούμε άλλο για Tesla. Να πούμε κάτι άλλο. Κάτι αντίστοιχο, γιατί βλέπω ότι υπήρχαν κάποιες καινούργιες ανακοινώσεις. Άγγελε, τι παίζει εδώ πέρα. Να πούμε για τεχνολογία, λοιπόν. Να πούμε καταρχήν για ένα από τα νέα που θέλω να πω, γιατί η σελίδα μας δεν είναι μόνο για αυτοκίνητα, είναι γενικώς για ηλεκτρικά οχήματα και κάτι καινούργιο έχει έρθει στην Ελλάδα. Πρόκειται για ένα σκούτερ της Niu, το οποίο ονομάζεται Niu MQI GT. Η εταιρεία το προωθεί σε μια παγκόσμια καμπάνια που όποιος το παραγγείλει μέχρι το τέλος του μήνα του δίνει μια έκπτωση 300 ευρώ. Η καμπάνια αυτή υπάρχει σε ιστοσελίδες, διαφημίζεται κιόλας, πιθανώς όσοι ασχολούνται να τους έχει εμφανιστεί. Πείτε ότι κάνω share το σύνορο την οθόνη. Τι δεν μιλάτε. Πάλι καλά που δεν πήγασε κανένα e-banking. Να κάνω share το ένα βιντεάκι που είχε παρουσιάσει ένας φίλος της σελίδας. Για να δω μισό λεπτάκι. Ναι, okay. Μισό. Λοιπόν. Όπα. Για να σε χάσουμε για σένα, χάσαμε τον Γιώργο. Δεν τον χάσαμε, έκλεισε την κάμερα. Πού πήγε ο Γιώργος? Μάλλον. Τον έχασα. Έκλεισε την κάμερα. Λοιπόν, κάνεις τη δουλειά, Σάκη. Δεν... Το βρήκες. Δεν μπορώ από εδώ, για κάποιο λόγο δεν μου δείχνει το YouTube που θέλω να σας δείξω. Θα το ανεβάσω. Τα σωστά, εδώ πέρα. Στο drive. Ανάβησα το στο drive και θα το πάρω εγώ από εκεί να το δείξω. Το σενάριο. Ναι. Στο σενάριο υπάρχει νομίζω το link για να το έβαλα. Είναι εδώ, το παίρνω και το βγάζω εγώ. Όχι. Αυτό που βάζεις είναι για το Audi. Εδώ το βάζω τώρα. Ωραία, το έβαλα μόλις τώρα. Οκ. Okay. Συνέχισε. Θα το βάλω εγώ να παίζει. Ναι. Εντάξει, αυτό που έχουμε να πούμε γι' αυτό είναι ότι είναι ένα σκούτερ σαν τα προηγούμενα μοντέλα της Niu, απλώς είναι πιο μεγαλόσωμο, είναι για ευρωπαϊκούς σωματότυπους. Έχει και αυτό δύο μπαταρίες. Το έχεις βάλει, δεν φαίνεται. Τώρα. Από το Ρόδο CV είναι. Ναι. Από το Ρόδο Σιφή, η Βή, από τον φίλο τον Τάσο. Τάσος Κόντος, νομίζω ότι το τονίζω σωστά. Και κοντό έχω και κόντο φίλο, οπότε ας... Λοιπόν... Πού είναι καμιά μακρινή οπτική. Οι επιδόσεις που έχει με αυτές τις δύο μπαταρίες είναι στα 70 χιλιόμετρα την ώρα μέγιστη ταχύτητα
και 70 με 80 χιλιόμετρα περίπου αυτονομία. Αυτά έχω να πω. Όχι, η Νίο έχει πολύ καλά σκούτερ. Ναι. Ίσως είναι τα καλύτερα σε αυτή την κατηγορία. Είναι πάρα πολύ καλά. Και περιμένουν, αν κρίνω από τις σελίδες τους που παρακολουθώ, περιμένουν την RQI, η οποία θα είναι πλέον ένα δίτροχο που είναι μοτοσυκλέτα, ας το πούμε έτσι. Είναι πιο μοτοσυκλετίστικη και λιγότερο σκούτερ, ας το πούμε έτσι. Της Νίου. Ναι, της Νίου. New RQI, ναι, περιμένουν να ονομάζεται. Πιο μοτοσυκλετίστικο, όντως δεν υπάρχει αρκετά μεγάλος ανταγωνισμός. Υπάρχει ένα κενό. Υπάρχει αντίστοιχη της New εταιρεία που ασχολείται πιο πολύ με, ας το πούμε έτσι, μοτοσυκλέτες και λιγότερο με σκούτερ, είναι η Super Soco, ναι, η οποία και αυτή τώρα αυτό τον μήνα ετοιμάζεται να παρουσιάσει δύο μοντέλα. Η Super Soco κάνει το εξής. Παρουσιάζει ένα μοντέλο και αμέσως μετά παρουσιάζει το δίδυμό του σε διαφορετικό στυλ. Δηλαδή βγάζει ένα που είναι σε τύπου κλασικής αισθητικής, στρογγυλοφάναρο, με ρολόγια, με τετές, με δείκτες και τέτοια πράγματα, και παρουσιάζει και ένα που είναι λίγο πιο σύγχρονη αισθητική, πιο φουτουριστικό. Αλλά λίγο πολύ είναι τα ίδια. Ο Μάνος ρωτάει τιμή. Κάποιος ρωτάει τιμή. Να κοιτάξω, γιατί αυτή τη στιγμή έχω... Λοιπόν, αποκτήστε, λέει, το MQI GT με 2.999, ενώ η κανονική του τιμή είναι 3.299. Αυτό δικαιούται και επιδότηση, έτσι δεν είναι? Ναι. Ναι, να πούμε ότι η πρώτη τιμή είναι με τα 300 ευρώ... μείωση που κάνει η εταιρεία, αν το παραγγείλεις από τώρα, μέχρι το τέλος του μήνα. Και από εκεί και πέρα, λογικά, εφόσον έχεις πάρει και το αγοράσεις και έχεις πάρει και την απόδειξη αγοράς, μπορείς να κάνεις και αίτηση για επιχορήγηση στο κινούμε ηλεκτρικά. Που είναι άλλα 500 ευρώ. Νομίζω είναι 800 ευρώ για τα σκουτέρ. Ναι, συγγνώμη, πάει με βάση ποσοστού. Είναι λίγο, θέλει λίγο μπέρδαμα εκεί πέρα. Θέλει λίγο υπολογισμός. Νομίζω ένα 20% ποσοστό επί της τιμής, χωρίς όμως φόρους και τέτοια. Μάλιστα. Ωραία. Πολύ ωραία. Και είχαμε να κάνουμε και μία ακόμη αναφορά στο καινούριο Audi, το e-tron. Ναι. Το Audi e-tron, να πούμε ότι δεν το έχω κοιτάξει πάρα πολύ καλά. Έχω κοιτάξει διάφορα βίντεο που έχουν βγει. Είναι στην ουσία, ονομάζεται Audi e-tron GT και Audi RS e-tron GT. Είναι δηλαδή δύο ίδια μοντέλα μεν, αλλά διαφορετικά ως τις επιδόσεις τους. Είναι βασισμένα σε κοινή πλατφόρμα με την Porsche Taycan, αλλά είναι σχεδιασμένα με το πουκάμισο της Audi στην ουσία. Να πούμε ότι όταν διάφοροι όμιλοι που έχουν διαφορετικές μάρκες σχεδιάζουν την βασική πλατφόρμα, δηλαδή το πάτωμα μαζί με τα μηχανικά μέρη και μαζί με τις ρόδες, μαζί με διάφορα κοινά συστήματα, έτσι ώστε να μπορέσουν να μειώσουν τα έξοδά τους, και από εκεί και πέρα η κάθε μάρκα βάζει το πουκάμισο, ας το πούμε έτσι, το εξωτερικό σασί και το εσωτερικό που εκείνη η ίδια θέλει, και φτιάχνουν τα διαφορετικά μοντέλα. Το ίδιο κάνει και ο όμιλος Volkswagen, στον οποίο, αν δεν κάνω λάθος, ανήκει η Audi και η Porsche. Στην ουσία, δηλαδή, το Audi αυτό είναι ένα σεντάν, έτσι, αλλά είναι πιο roadster, πώς το λέμε, πιο αγωνιστικού στυλ. Ναι. Κάτι πιο εξειδικευμένο. Δεν είναι, δηλαδή, ναι, δεν είναι στην ίδια κατηγορία με τα Tesla που συζητούσαμε. Είναι κάτι διαφορετικό. Δεν είναι για να βάλεις την οικογένειά σου, είναι πιο σπορ. Μάλιστα. Θέλω να σημειώσω, επειδή φορά το σχετικό μπλουζάκι, η Porsche έχει μετοχές στη Rimac, έτσι. Δεν ξέρουμε ακριβώς αν το Taycan και το Audi έχουν τεχνολογία Rimac, αλλά είναι πιθανό να έχουν. Σίγουρο είναι ότι έχουν κάνει αυτό το πράγμα για να μπορέσουν να ανταλλάξουν τεχνολογίες, να κάνουν κοινά project. Σίγουρα αυτό είναι το ζήτημα.
Μια και αναφερθήκαμε στο Audi, με αφορμή την ανάρτηση αυτή του Audi, ξεκίνησε την προηγούμενη εβδομάδα στην ομάδα μια συζήτηση σχετικά με το πόσο λάθος είναι οι εταιρείες που δεν βγάζουν φτηνά ηλεκτρικά αυτοκίνητα και το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι το κέρδος και βγάζουν αυτοκίνητα μόνο για τους πλουσίους και για ποιο λόγο, ξέρω εγώ, δεν τους ενδιαφέρει πραγματικά το περιβάλλον και ακόμη και η Tesla, ας πούμε, που υποτίθεται ότι έχει στόχο αυτόν, βγάζει μόνο ακριβά. Και, εντάξτε, αυτή τη στιγμή η ηλεκτρική είναι κάτι καινούριο, έτσι. Και αυτό που υπάρχει, το πρόβλημα αυτή τη στιγμή στο θέμα της ηλεκτροκίνησης παγκοσμίως στις αυτοκινητοβιομηχανίες είναι οι μπαταρίες. Δεν υπάρχει αρκετή, δεν υπάρχει ποσότητα μπαταριών. Οπότε, μια αυτοκινητοβιομηχανία τι θα επιλέξει? Θα επιλέξει τις λίγες μπαταρίες που μπορεί να προμηθευτεί ή να παράγει η ίδια, να τις βάλει σε ένα όχημα με το οποίο θα έχει όσο γίνεται μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους. Είναι απολύτως λογικό. Αν τις έβαζε σε πολλά μικρά οχήματα, από τα οποία θα είχε πολύ μικρότερο περιθώριο κέρδους σε σχέση με τα μεγάλα και ακριβά, δεν θα έβγαζε λεφτά και θα κλείνει. Ή θα είχαν range. Δηλαδή ελεύθερη αγορά. 100 χιλιόμετρα. Τι λες, ή θα είχαν range 100 χιλιόμετρα. Και δεν θα τα έπαιρνε κανένας. Δηλαδή είναι λογικό να ξεκινήσει μια υλοποίηση νέας τεχνολογίας από κάτι το οποίο είναι πιο ακριβό. Το πιο ακριβό, πιο εύκολα κάποιος ευκατάστατος ρισκάρει να επενδύσει σε αυτό και να δοκιμάσει κάτι καινούριο. Έτσι. Κάποιος μεροκαματιάρης, καθημερινός, συμβατικός, όπως είμαστε εμείς εδώ πέρα αυτή τη στιγμή, δεν θα πάει να αγοράσει το Tesla το οποίο δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμη και να γίνει πειραματόζωο. Γιατί είναι ακόμα πολλοί που παίρνουν Tesla που είναι πειραματόζωα. Έτσι, κακά τα ψέματα. Είναι κάτι πολύ καινούριο. Όλες οι τεχνολογίες έτσι ξεκινάνε, εννοείται, και ειδικά στο αυτοκίνητο. Δηλαδή, τώρα, ας πούμε, όλα τα αυτοκίνητα πλέον έχουν, ξέρω εγώ, ESP. Το ESP ξεκίνησε από Mercedes S-Class. Εκεί ήταν το πρώτο αυτοκίνητο που το είχε, ήταν Mercedes S-Class. Το ίδιο και η Aerosaki, το ίδιο και το ABS. Μόνο οι ζώνες ασφαλείας που τις έβγαλε η Volvo ξεκίνησαν από όλα τα μοντέλα, ξέρω εγώ. Αυτά, η αντίδραση έτσι υπήρχε, μάλιστα, για τις ζώνες ασφαλείας. Ναι. Υπήρχε αντίδραση, πράγματι. Ναι. Και όπως υπάρχει τώρα αντίδραση για τα ηλεκτρικά, όπως λένε ότι, ξέρω εγώ, και πάλι το ρεύμα από κάπου φτιάχνεται και δεν ξέρω τι, εντάξει. Ναι. Τέλος πάντων, όχι, εγώ θέλω να πω ότι, και μάλιστα επειδή λίγο ξέφυγε η συγκεκριμένη συζήτηση, καλό είναι να μην ξεφεύγουμε ούτε σε πολιτικό επίπεδο, ούτε σε ζητήματα ταξικά, ας πούμε. Αυτά, εντάξει, σαφώς και υπάρχουν σε μια κοινωνία και σε κάποιες ομάδες, αλλά δεν χρειάζεται, ρε παιδί μου, να αναλωνόμαστε σε τέτοιου είδους συζητήσεις. Αλλά ειδικά για την Tesla, επειδή υπήρξε πολύ μεγάλη συζήτηση, αν κάποιος διαβάσει το Secret Master Plan της Tesla, το οποίο κυκλοφόρησε, τώρα δεν θυμάμαι πότε, μπορεί να ήταν και το 2003, έτσι, το πρώτο μέρος του Secret Master Plan και το δεύτερο μέρος του Secret Master Plan που κυκλοφόρησε κάποια χρόνια μετά, θα δει ότι όλα αυτά που κάνουν, τα κάνουν επειδή τα είχαν ανακοινώσει τότε, πολύ αρχή, και είναι κινήσεις που μέχρι στιγμής φαίνεται να τους βγαίνουν και δεν θα έλεγα ότι το βασικό τους, ο βασικός στόχος είναι να βγάλουν λεφτά και να μεγαλώσουν και να βγάλουν και άλλα λεφτά και μετά και άλλα λεφτά. Υπάρχει από πίσω κάποιο σχέδιο, θα μπορούσε να πει κανείς, ίσως και, πώς θα το πω τώρα, πες το τώρα, παιδιά, όταν κάποιος δεν πονηρεύεται. Αυτό. Αγνό. Ηθικό αγνό. Κάτι τέτοιο. Όποιος θέλει, η αλήθεια είναι ότι επειδή έχω ξανακούσει αυτά τα σχόλια και τα έχουμε διαβάσει γενικά, να πούμε ότι σαν ομάδα μας ενδιαφέρει η ηλεκτροκίνηση για τον κοινό άνθρωπο, έτσι. Δεν μας ενδιαφέρουν τόσο πολύ το 1% και τα υπεραυτοκίνητα και όλα αυτά. Αλλά όμως οφείλουμε να πούμε ότι όλοι μας τα θαυμάζουμε, όλοι μας ενδιαφέρουν οι τεχνολογίες τους και μας ενδιαφέρουν και για το λόγο που ανέφερες πιο πριν, ότι κάποια στιγμή αυτές οι τεχνολογίες που τώρα παρουσιάζονται σε ακριβά μοντέλα θα φτάσουν αργά ή γρήγορα και στα δικά μας οχήματα. Κοίταξε, δεν είναι το 1%, Άγγελε. Πλέον δεν είναι το 1%. Γιατί 5%. Ναι, πλέον, 10%. Όχι, δεν εννοώ σαν μερίδιο αγοράς. Εννοώ σαν μερίδιο στην κοινωνία μέσα. Δηλαδή,
το ποσοστό των Ελλήνων που μπορούν να αποκτήσουν ένα τέτοιο αυτοκίνητο. Πλέον το κόστος ενός Tesla Model 3 είναι στα 40.000 ευρώ. Έτσι, όχι, έχουμε... δεν μιλάμε για το 1%. Έχουμε το Elon GT, σαφώς και είναι το 1%. Μιλάμε για... το Model 3 δεν είναι το 1%. Μιλάμε για Porsche Taycan, μιλάμε για Audi, μιλάμε για το επόμενο Roadster. Που... και αυτό... πολύ μεγάλο ποσοστό είναι μέσω, μέσω leasing και τα λοιπά. Ναι, θέλω να πω ότι μας ενδιαφέρουν και αυτά τα μοντέλα από θέμα τεχνολογίας. Τα θαυμάζουμε, θαυμάζουμε τις λύσεις που έχουν δώσει οι μηχανικοί για να μπορέσουν να τα αναπτύξουν αυτά τα οχήματα και προσδοκούμε ότι κάποια στιγμή αυτές οι τεχνολογίες, όπως έγινε και στο παρελθόν, όπως γίνονται και οι τεχνολογίες που αναπτύσσονται στα αγωνιστικά οχήματα, στις φόρμουλες και όλα αυτά, ότι θα έρθουν, θα βρούνε και τους... και το δρόμο τους στα καθημερινά οχήματά μας κάποια στιγμή. Είναι και αυτό. Έχουμε παράπονο στα comments ότι ξαναγυρίσαμε στην τέτοια. Ναι, ναι, το περίμενε. Επίσης, μας τρολάρουνε. Έχουν ένα δίκιο. Παιδιά. Επίσης, τα σχόλια που αναφέρουν διάφοροι ότι να μας στέλνουν στην ηλεκτροκίνηση οι εταιρείες γιατί προσπαθούν να βγάλουν λεφτά ακόμα. Δεν βγάζουν λεφτά οι περισσότερες εταιρείες που ασχολούνται με την ηλεκτροκίνηση. Ακόμα κάνουν επενδύσεις για να φτιάξουν εργοστάσια, να φτιάξουν μονάδες που θα παράγουν μπαταρίες ή διάφορα υποσυστήματα. Κάνουν τις συμμαχίες μεταξύ τους. Αναπτύσσουν σταθμούς φόρτισης όπως το δίκτυο Ionity, που είναι στην ουσία μια συμμαχία πολλών εταιριών μαζί. Τα χρήματα θα τα βγάλουν κάποια στιγμή όταν το ηλεκτρικό όχημα πέσει και η τιμή του και γίνει πιο μαζικά υιοθετούμενο από τον πολύ τον κόσμο. Αλλά αν δεν το κάνουν αυτό τώρα, αν δεν βάλουν, αν δεν αναπτύξουν αυτές τις τεχνολογίες, θα μείνουν πίσω αργά ή γρήγορα. Καταρχήν, κάθε τεχνολογία φθηναίνει όσο περνάει. Δηλαδή, και τα πρώτα αυτοκίνητα, π.χ. το πρώτο αυτοκίνητο στην Ελλάδα το έφερε ο Βασιλιάς. Δεν το έφερε ο Κυρμίτσος από την κάτω ραχούλα. και ο πρίγκιπας, ξέρω εγώ. Εντάξει. Εννοείται ότι όταν μιλάμε για κάτι τόσο καινούριο, δεν μπορούν να το βγάλουν φθηνότερο. Βέβαια, τώρα είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα, γιατί από ό,τι φαίνεται δέχονται πρόστιμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση όταν δεν έχουν στόλο πράσινο, ας πούμε, που δεν έχει, ξέρω εγώ, συγκεκριμένες εκπομπές κατά μέσο όρο. Οπότε ίσως να τους, κάποιες εταιρείες ίσως να τους συμφέρει να πουλάνε ηλεκτρικά με χασούρα προκειμένου να γλιτώνουν μεγαλύτερα από τη χασούρα πρόστιμα και να ίσως σταθμίζουν έτσι. Οπότε μπορεί να αναπτυχθεί και η τεχνολογία χωρίς να χρειαστεί, ας πούμε, να αγορά. Μπορεί και να είχε αναπτυχθεί χωρίς να χρειαστεί να υπήρχε Τέσλα. Αλλά θα ήταν πολύ πιο αργά, πολύ πιο διαφορετικά τα πράγματα. Με υπομονή θα φθηνίνουν και όταν φθηνίνουν θα είναι φως φανάρι, έτσι, το τι πρέπει να πάρει ο κόσμος. Γιατί είναι πιο φθηνό να το γεμίσεις, άμα ήταν και πιο φθηνό να το αγοράσεις, εντάξει, τι άλλο θες πια. Και ας μην έχει και τόσο range, θα πάρω δύο. Βλέπω τώρα μία ερώτηση που κολλάει με το προηγούμενο στο δικό σου θέμα, Άγγελε, σχετικά με τα σκούτερ. Πώς γίνεται, λέει, το σκούτερ, το νέο αυτό, να κοστίζει 3.500 ευρώ, όταν, λέει, κυκλοφορούν ηλεκτρικά ποδήλατα με 3.000 ευρώ. Ναι, όντως κυκλοφορούν ηλεκτρικά ποδήλατα με 3.000 ευρώ, αλλά πλέον μπορείς να αγοράσεις πολύ καλό ηλεκτρικό ποδήλατο μέσω του κινούμε ηλεκτρικά με 800 ευρώ. Κυκλοφορούν, έτσι, όπως και κυκλοφορούν και ποδήλατα που δεν είναι ηλεκτρικά. 20.000 ευρώ. Και κυκλοφορούν και ποδήλατα που δεν είναι ηλεκτρικά. Ποδήλατα με 8 και 10.000 ευρώ. Εντάξει, τώρα λογικό είναι αυτό το πράγμα. Υπάρχουν σκούτερ που κοστίζουν 6.000 ευρώ. Και υπάρχουν και σκούτερ που ξεκινάνε από, μην τα πάρετε, από 1.000-1.500, εντάξει, μην τα πάρετε. Εντάξει, και το ίδιο και στα ποδήλατα. Υπάρχουν ποδήλατα που τα φτιάχνουν πάνω στο σώμα σου, χειροποίητα, από ανθρακονήματα που κοστίζουν, ούτε και εγώ ξέρω, σε ένα αυτοκίνητο. Αθλητικά, δεν λέει κάτι αυτό. Το θέμα είναι ότι ποιο από αυτά τα προϊόντα είναι στη σωστή τιμή. Είναι πολύ καλή ερώτηση. Όντως, γιατί ποια είναι η σωστή τιμή τελικά και για σκούτερ και για ποδήλατο για το νιου είναι πάρα πολύ καλό, είναι πολύ καλή τιμή αυτή για το σκούτερ, είναι σχεδόν στα διπλάσια από ένα καλό θερμικό σκούτερ, όπως είναι και τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
Να πούμε ότι ειδικά στα δίτροχα, οι τέσσερις Ιαπωνέζικες εταιρείες δεν έχουν μπει ακόμα στο παιχνίδι σοβαρά. Η Yamaha, Honda, Suzuki, Kawasaki δεν έχουν μπει ακόμα στο παιχνίδι. Μήπως την πατήσουν και αυτοί, όπως την πατάνε και οι αυτοκινητοβιομηχανοί. Έχουν μπει κάποιες καινούριες, σχετικά καινούριες, τώρα έχουν 10 χρόνια κάθε μια, εταιρείες, όπως είναι η Zero Motorcycles στην Αμερική, η Energica στην Ιταλία, οι οποίες έχουν απλωθεί στις αγορές. Έχουν, η Zero από τη μία βγάζει διάφορα είδη μοτοσυκλετών, από Enduro, από Street Fighters. Κάτσε, Άγγελε, αφού μπήκε η Harley Davidson. Μισό, θα σας πω και για τη Harley. Λοιπόν, η Energica από την άλλη έχει βγάλει 2-3 μοντέλα, τα οποία είναι όλες αυτές οι μάρκες που αναφέρω, είναι high-end, είναι δηλαδή πολύ ακριβές μοτοσυκλέτες γύρω στα 20-22.000 ευρώ, που δεν πρόκειται να τις δώσει κάποιος Έλληνας τόσο εύκολα και απλά. Βέβαια, η Zero έχει και κάποια λίγο πιο μεσαίας κατηγορίας. Η Harley Davidson, απ' την άλλη, έβγαλε μία μοτοσυκλέτα προς το παρόν, η οποία είναι και η ακριβότερη από όλες. Είναι πολύ καλή μοτοσυκλέτα, αλλά επίσης νομίζω παίζει να μην εισάγεται καν στην Ελλάδα. Εκτός αν κάποιος την παραγγείλει επίτηδες. Η Harley Davidson επίσης, επειδή έχουν βγει διάφορα στατιστικά που δείχνουν ότι έχει συγκεκριμένο κοινό, το οποίο διαρκώς γερνάει, έχει αποφασίσει να φτιάξει μια μικρότερη μάρκα, αυτό είναι καινούριο νέο σχετικά, έχει αποφασίσει να φτιάξει μια μάρκα που θα ασχολείται αποκλειστικά με την ηλεκτροκίνηση και όχι μόνο με μοτοσυκλέτες, αλλά και με ποδήλατα. Θα δούμε δηλαδή διαφορετικά μοντελάκια. Θα δούμε Enduro από την Harley Davidson. Και εμείς με τα αυτοκίνητα τα ηλεκτρικά που καθόμαστε και ασχολούμαστε, παππούδες είμαστε πλέον. Τι είμαστε? Θέλω να πω και κάτι άλλο σχετικό. Επειδή συζητάμε τα μη αυτοκίνητα, δεν ξέρω ποιος έχει πάει εκεί. Εγώ έχω πάει πολλές φορές και το 90% των οχημάτων στον δρόμο είναι ηλεκτρικά σκούτερ. Άρα θεωρώ ότι ξέρουν τι κάνουν, γιατί κάποιος είπε και όλα στα comments ότι αυτό το σκούτερ θα είναι τρελή κινεζιά. Ναι, αλλά με την καλή έννοια. Ναι, γιατί φτιάχνουν ηλεκτρικά σκούτερ εδώ και πάρα πολλά χρόνια και έχουν τεχνογνωσία, αν την πληρώσεις φυσικά. Έτσι, γιατί φαντάζομαι ότι αντίστοιχα και εκεί όλα αυτά τα σκούτερ έχουν μεγάλο εύρος κόστους και ποιότητας. Να συνεχίσω. Λέγοντας ότι άλλες δύο ευρωπαϊκές εταιρείες, η KTM έχει βγάλει ένα εντουράκι και η BMW ένα μεγάλο σκούτερ, το C-Evolution, το οποίο είναι πανάκριβο και αυτό, αλλά όλες αυτές οι εταιρείες έχουν αφήσει κενό στα χαμηλά σκούτερ, στα σκούτερ που είναι αντίστοιχα με 50 κυβικά. Αυτό το κενό που καλύπτει η νίου στην ουσία. Ναι, και αυτό το και ενώ έχουν πέσει και το καλύπτουν διάφορες κινέζικες εταιρείες. Κάποιες από αυτές, όπως η Niu, η Super Soco και κάποιες άλλες, αξίζουν. Οι περισσότερες όμως είναι περισσότερο για την κινέζικη αγορά και απλά βρήκανε τρόπους και εισάγονται από παραεισαγωγής κυρίως, από απλά μαγαζάκια με το κοντέινερ. Τα φέρνουν δηλαδή με το κοντέινερ κανονικά. Δεν λέμε με το κιλό, λέμε με το κοντέινερ. Ο καταναλωτής πρέπει να βρει ποιες αξίζουν και πώς να το βρει κιόλας. Γιατί πόση ώρα έχουμε online? Αυτό. Είναι 12:25. Και μπήκαμε από τις 11. 10:30, όχι σίγουρα. Καθυστερήσαμε αρκετά. Καθυστερήσαμε, αλλά πάλι το καθυστερήσαμε. Έχουμε πάνω από μία ώρα, έτσι δεν είναι? Άρα, σιγά σιγά μάλλον θα πρέπει να αρχίσει ο κύριος Εβάν Πασκουάλ να διαμαρτύρεται λόγω της επικείμενης αποχώρησης μας. Ακριβώς. Αλλά μην... Και δεν ξέρω, κάτι πρέπει να κάνουμε με το θέμα αυτό της πλατφόρμας. Δεν μας βγαίνει όπως πρέπει. Λέμε δηλαδή να το κάνουμε έτσι λίγο πιο όμορφο, λίγο πιο οργανωμένο και τις μισές φορές την πατάμε. Θα συσκεφτούμε και με το σκηνοθέτη, ο οποίος μέχρι τέλος του μήνα δεν μπορεί να αναλαμβάνει την οργάνωση. Δεν ξέρω γιατί. Θα πρέπει να ανακριθεί πάρα αυτά για να δούμε ακριβώς τι συμβαίνει.
να μας αποκαλύψει όλα τα κρυφά μυστικά. Και ευελπιστούμε. Γιώργος, πόσα άτομα έχει στο κανάλι του, πόσους subscribers? Ποιον λες τώρα εσύ? Ο Πατρινός. Γιώργος, έχει. Δεν έχει, έχει. 2.000. Δεν μπορεί να κάνει ένα βιντεάκι και να πει όλοι εσείς εδώ που είστε subscribers μου, κάντε ένα subscribe στο κανάλι της ηλεκτροκίνησης. Να μια πολύ καλή ιδέα. Κύριε Συνογιώργη, μας ακούτε? Μπορεί, αλλά θέλει. Βιντεάκι για το podcast της ηλεκτροκίνησης. Να μπει κόσμος να το σηκώνουμε από το YouTube. Subscribe σε ηλεκτροκίνηση, τίποτα άλλο. Νομίζω ότι κάνουν. Αυτός για να πιάσει τόσο κόσμο τους έχει πρίξεις. Ούλη ιστορίες. 24.000. Λοιπόν, ποιος είναι? Να το κλείσουμε σιγά σιγά. Αυτός τον βλέπω για αυτό το RGT να παίρνει τελικά. Και να συνεχίσουμε στο live. Α, 2.400. Άκυρο. Ναι. Είδες τι αξία έχει ένα μηδενικό. Μα αρέσεις. Καλά, καλά, εμείς δεν έχουμε μπει να κάνουμε στο group και στη σελίδα μία ανάρτηση σχετικά με το podcast. Δηλαδή, εντάξει, τι να πω, είμαστε κι εμείς απαράδεκτοι. Αλλά όπως είπαμε, παιδιά, όλα αυτά που κάνουμε τα κάνουμε στον ελεύθερο χρόνο μας, υποτίθεται. Οπότε δεν υπάρχει δυνατότητα για όλες τις, για την κατάστρωση της απόλυτης στρατηγικής, έτσι. Ό,τι προλαβαίνουμε κάνουμε. Όποιος θέλει να ασχοληθεί και να βοηθήσει σε αυτή την ιστορία, είμαστε ανοιχτοί σε προτάσεις. Μόλις τελειώσει το live, έχουμε και το after. Όποιος θέλει, συνδέεται και μετά γίνεται πιο παρείστικο, πιο χαλαρό. Σήμερα, Βαγγέλη, γιατί εγώ έχω μπερδευτεί με όλες αυτές τις πλατφόρμες. Λογικά, κάποιος από εμάς θα ανοίξει ένα δωματιάκι συνομιλίας και απλά δεν θα το κάνουμε live. Θα ανεβάσουμε ένα link και όποιος θέλει. Πού θα ανέβει το link εδώ στα σχόλια που γίνεται τώρα η συζήτηση? Θα δούμε τώρα πώς θα το κάνουμε. Ναι, μάλλον κάτι τέτοιο θα κάνουμε. Στο κανάλι. Στα σχόλια μετά. Οπότε, καληνυχτίζουμε. Να πούμε μια καληνύχτα και για απόψε. Οπ, ένα ωραίο προσωπάκι. Καλά, τι ώρα είναι. Τι ώρα είναι εκεί. Τι ώρα είναι. 10:30. Αργά είναι. 10:30 κοιμάστε εσείς. Την ξυπνήσαμε. Όχι. Δεν κοιμάται ακόμα. Εγώ δεν θα συμμετέχω στο after σήμερα, δυστυχώς, γιατί έχω κάτι. Ήθελες να μας πεις κάτι για τη ρήμα και εσύ, αλλά θα μας το πεις άλλη φορά. Όχι, άλλη φορά, εντάξει, να αρχώνεσαι. Λοιπόν, καληνύχτα σε όλους, θα τα πούμε το άλλο Σάββατο. Καληνύχτα σας. Εάν κάποιος έχει πιστεύει και έχει να πει κάτι, θα μπορούσε να σχολιάσει και να προτείνει κάποιο θέμα και να είναι στην παρέα μας, ίσως και να το τρέξει κι όλος. Εγώ, άμα φύγω, θα κλείσουν τα σχόλια. Γιατί είμαι ο hosted. Κανένας δεν ξέρει. Θα τα βλέπουμε. Τίποτα. Θα τα βλέπουμε από την ομάδα. Θα βλέπετε από αλλού. Okay. Όχι, okay. Και αύριο. Μπορούσαμε να το δοκιμάσουμε. Okay. Να δούμε τι θα γίνει, έτσι, από περιέργεια. Okay. Λοιπόν, περιμένουμε από χωρίς πρόδοση εσείς.